σε όλους και όλες. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε έτσι κέφι και αισιοδοξία. Παιδιά, είναι η τελευταία ημέρα του 2021. Να φύγει ο τελευταίος χρόνος, λίγες ώρες έμειναν και γιατί μηδενίζει το κοντέρ. Και οπότε να μπούμε με τον καινούριο χρόνο με αισιοδοξία και μόνο χαμόγελα. 15 ώρες πριν τη νέα χρονιά και παρακολουθούμε υπέροχα κάλαντα από την Κρήτη, που μας δίνουν μεγαλύτερη έτσι αισιοδοξία και πολύ χαρά. Βλέπουμε αυτά τα προσωπάκια και είναι καταπληκτικά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να ξεκινάμε έτσι? Η μοναδική ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, τηλεόραση είναι το Breakfast at Star. Μπράβο μας! Αχ, να ευχαριστήσουμε βεβαίως την Ένωση Κριτών Γλυφάδας η Κρήτη, πρόεδρος η κυρία Δέσποινα Τσαγκαράκη και ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Σπανάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά. Το Σύλλογο Κριτών Καματερού το Αρκάδι, πρόεδρος Γιώργης Παπαδοκοστάκης. Και βεβαίως χωροδιδάσκαλη Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Νιώβη Καλοκύρη, Μυρσίνη Σφακιανάκη από τον Λαογραφικό Όμιλο Κουρίτες. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς είσαστε σήμερα? Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και διάκουσα στο ραδιόφωνο το πρωί ότι στην Κεφαλονιά, ξέρετε τι λένε σήμερα, δεν λένε καλή χρονιά, λένε καλή αποκοπή. Δεν είναι πολύ ωραίο? Καλή αποκοπή. Ναι. Καλή από τον προηγούμενο χρόνο να έρθει ο καινούριος. Δηλώνει ουσιαστικά τον αποχωρισμό της χρονιάς. Ναι, γιατί έχουμε δεθεί τόσο πολύ με το 21 που δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να το αποχωριστούμε. Δεν ήταν τόσο. Εντάξει, υπήρχαν στιγμές που ήταν κακή η κακή χρονιά, αλλά είχε και δόσεις έτσι χαράς. Συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα το 21. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάθε χρονιά συμβαίνουν. Απλά το καλή αποκοπή ουσιαστικά τι δείχνει? Δείχνει το ότι μηδενίζουμε και ξεκινάμε από την αρχή. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο, ό,τι και να συμβεί. Ας κρατήσουμε τα όμορφα του 21 και να πορευτούμε στο 22 μόνο με χαρές, με χαμόγελα, αισιοδοξία. Ας κρατήσουμε μόνο αυτό, μην πάμε μόνο στα άσχημα. Αμήν. Κάθε χρονιά έχει κάτι να μας δώσει, κάθε χρονιά κάτι κερδίζουμε και σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Οπότε προχωράμε με καινούργια εφόδια να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν είμαι όλοι. Δεν και να καλημερίσουμε και το κοντρόλ μας, το αγαπημένο που και εκείνη εδώ μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 12 το Breakfast at Star. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, είναι χαρούμενη γιατί συμβαίνουν διάφορα, αλλά εμείς εδώ κοιτάμε τα θετικά. Εμείς εδώ κοιτάμε αυτά τα οποία μας φτιάχνουν το κέφι και τη διάθεση και μέχρι τις 12. Oh, αμός. Έχει να γίνει και τι αμός. Κέφι, γλέντι, μπρίο, αλλά πριν το κέφι, γλέντι και μπρίο, πάμε στο τελευταίο breakfast για το 2021, παιδιά. Είμαι τόσο συγκινημένη χθες που το έγραφα, που το σπίκαρα, λέω, πάει το 2021, αλλά πάει 2022. Και δάκρυ, σε έκλαψες, έπαιξα δάκρυ πάνω στο χαρτί. Το πήρα το χαρτομάτιλο, το έκανα, το έτσι, drama queen. Λοιπόν, σήμερα τι έχει το τελευταίο breakfast της ημέρας, τι έχει? Γλέντι. Γλέντι γιατί πώς αλλάζουμε απόψε χρόνο? Χορεύοντας, παιδιά. Dancing with the Stars, ένα πάρτι, μια παρτάρα απίστευτη. Αμός. Με τη Βίκη Καγιά να χορεύει, με τον Ισφίνο να τα δίνει όλα, με η Λία Βρετό να τραγουδάει, με όλα μας τα αστέρια σε χορογραφίες έκπληξη. Επίσης, χτες είχαμε εορταστικό τροχό της τύχης, με δύο κριτές του dancing και το Λάμπρο Φυσφή. Τι έγινε εκεί πέρα, τι χρήματα κερδίσανε, πού πήγανε τα χρήματα, περάσανε τέλεια. Ποιος κέρδισε τελικά? Ο Λάμπρος, ο οποίος τι είχε δηλώσει? Δεν το πιστεύω, το είπα χθες. Δεν το παθές, όχι το πες. Ναι, είπε ότι εγώ παίζω σε αυτά τα παιχνίδια για να χάσω. Το είπε η Νανά, κέρδισε. Εγώ το είπα. Και μία κόντρα που φεύγει το 21, η κόντρα παραμένει. Πάμε να δούμε το breakfast. Καλή όρεξη. Άρχι μια κι αρχή χρονιά, ξύνη που δέντρων η πανιά. Καλημέρα, παρεάκι. Δεν έχετε παράπονο? Το τελευταίο breakfast του 2021 σερβιρίστηκε με τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από μεγάλους καλλιτέχνες. Σε συσκευασία ενός. Ο τραγουδιστής Γιάννης Χατζόπουλος, να είναι καλά. Να ζήσει Μανούλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνει με όστρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσει, να ζήσει ο φως, και όλοι να λένε να ένας ο φως. Και τ' άλλος, Βίκο, και τ' άλλος.
Γενέθλια στο πλατό του MasterChef έκανε ο Πάνος Ιωαννίδης που έκλεισε τα 46. Οι συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του έκτου κύκλου του έφεραν τούρτα και εκείνος έσβησε τα κεράκια του καθισμένος ανάμεσα στον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος, το σώμα κρίνω. Ότι ο Χάρης Βαρθακούρης νοσεί με κορονοϊό είναι γνωστό. Επίσης γνωστό έγινε πως στον τελικό του Just the Two of Us η Άννα Μαρία Ψυχαράκη θα τραγουδήσει με τον Σταν. Και εδώ αρχίζει το απόλυτο γλέντι. Τσα! Γεια σας Σταν, τι κάνεις? Το Χάρη περίμενες εσύ, εγώ σου ήρθα τελικά. Χάρη περαστικά, περαστικά, σ' αγαπάμε πολύ. Τι ήταν να το δει το story ο Χάρης, τα πήρε. Και άρχισε τη νταντέλα στο Instagram. Δεν πειράζει, λέει η άλλη. Τέλος πάντων, Στράτο, έχεις περάσει από Μάρα, άρα ξέρεις. Σε ευχαριστώ, αδελφέ, για τα περαστικά. Και συνέχισε στέλνοντας στον Σταν δύναμη και... Ουράγιο, φίλε. Ουράγιο. Έκλεισε την ψυχαρακιάδα με το εξής. Ενσυναίσθηση, προσχήματα, τάκτ, στοιχειώδης τρόποι καλής συμπεριφοράς, άγνωστες έννοιες για κάποιους. Μπορείς να βγάλεις έναν άνθρωπο από τη σπηλιά, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη σπηλιά από έναν άνθρωπο, δυστυχώς. Καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό που καταλαβαίνω, έτσι. Η Άννα Μαρία έχει πετάξει τη σκούφια της που θα τραγουδήσει με τον Σταν, ο Χάρης ενοχλήθηκε, περισσότερο νομίζω που θα χάσει τον τελικό παρά για τη συμπεριφορά της πρώην συνεργάτηδας, ας την πούμε, και θα κλείσει η χρονιά με το πρώην καλλιτεχνικό ζευγάρι τσακωμένο. Και ο χορός καλά κρατεί. Εννοείται! Επειδή είναι τόσο παιχταράς. Επειδή είναι τόσο παιχταράς που έχει μείνει κάνει από τον Dancing του έμεινε ότι ο χορός καλά κρατεί γιατί χορεύουμε πάντα και παντού. Και όποιος χορεύει κερδίζει, και όποιος γυρίζει κερδίζει. Έναν χαμούλη τον έκαναν χθες η Έλενα Λιζάρδου, ο Στέφανος Δημουλάς και ο Λάμπρος Φυσφής στον τροχό της τύχης. Οι κριτές και ο παρουσιαστής στο πλευρό της Βίκης Καγιά του Dancing with the Stars τα έδωσαν όλα. Γύρισαν τον τροχό και συγκέντρωσαν 5.050 ευρώ, τα οποία και πρόσφεραν στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Παιδιά, είστε πολύτιμοι. Αυτό ήταν. Και μην ξεχνάτε, απόψε υποδεχόμαστε το 2022 χορεύοντας. Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Dancing τα σπάει. Καυτά ζευγαρώματα. Τόνις Φίνος με τρέλα. Βίκη και Τζέισον στα πατώματα. Παιδιά! Έχω κάνει πλάκα! Ηλίας Βρετός σε πρόγραμμα απογείωσης. Μέσα στο ρυθμό, μες στη μουσική. Και να βρω γυρεύω αφορμή. Dancing with the Stars. Παραμονή πρωτοχρονιάς στις 9 το βράδυ. Μια ξέχαστη παραμονή πρωτοχρονιάς παρέα. Στις 9 το βράδυ η Βίκη Καγιά και ο Λάμπρος Φυσφής υποδέχονται για άλλη μία λαμπερή βραδιά τα αστέρια μας και την Κεφάτη Κριτική Επιτροπή. Ο Ηλίας Βρετός τραγουδάει τις επιτυχίες του, ενώ ο Τόνις Φίνος διοργανώνει ένα ξέφρενο πάρτι και εντυπωσιάζει με το χορό και τον πρίο του. Παρεάκι μου, να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, αγάπη και χαμόγελα. Διορθώστε με άμα κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουμε καιρό να χρόνια να αλλάξουμε με ζωντανό βραδινό σόου το χρόνο. Ναι. Και σωστά ρε, έχουμε να αλλάξουμε πολύ καιρό, έτσι, χρονιά, να κάνουμε παραμονή εννοώ, να μπει το 2002 έτσι, χορευτικά. Και δεν μπαίνει απλά. Το 22 θα μπει, δεν σταπάμε. Ναι, ναι. Είπα 2002. Φεντάστα, ωραία, καλή χρονιά. Πολλά χρόνια μπροστά. Τότε αποφύτησα. Αυτό. Παιδιά, επειδή είναι 28 χρόνια, έχει μείνει εκεί. Και δεν μπαίνει απλά ο χρόνος, μπαίνει με Dancing with the Stars, που αν μη τι άλλο, παιδιά, η λάμψη και το glitter... Είναι σε αυθονία. Έχει να πάει ο χορός σήμερα στα σπίτια, είναι Γιώργο εδώ. Μου. Εννοείται, γιατί έχει πολύ ωραία σοου και πολύ ωραία χορευτικά που θα δούμε σήμερα το βράδυ και δεν τα χάνουμε με τίποτα αυτά σε ρεβεγιόν σήμερα. Ναι, 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 ναι. Δεν λένε ότι όπως σε βρει ο χρόνος έτσι πάει. Ναι, χορεύοντας. Ωραία, αν σε βρει με ντάνση και έχεις όλη αυτή την ενέργεια, όλη αυτή τη λάμψη, όλα αυτά τα glitter, νομίζω ότι εντάξει, το 22 είναι αρσί καλύτερο θα είναι, παιδί μου. Βέβαια, εμείς που θα είμαστε στο σπίτι, θα πάμε να βάλουμε ό,τι πιο υπέρλαμπρο έχουμε. Θα βάλουμε ένα ωραίο κραγιόν, θα τραβήξουμε το τραπεζάκι πιο εκεί. Και θα ξεκινήσουμε. Μη σου πω κατευθείαν έτσι θα πάμε. Όπως είμαστε. Εδώ στολιστήκαμε το πρωί, δεν στολιστούμε το πράγμα. Έχετε κλείσει κάποιο τραπέζι, έχετε κρατήσει κάτι και δεν το ξέρω, γιατί βλέπω όλοι εδώ. Λοιπόν, σας το είπα ότι θα κερδίσει ο Λάμπρος εχθές. Το πες. Γενικά είπε σχεδόν όλους. Λίγο απ' όλα. Το Λάμπρο είπα. Είπα, μου κάνει έτσι, μου βγάζει ένα. Έχω προαίσθημα εγώ, παιδί μου. Ναι. Πάντως μπράβο τους, γιατί και τα χρήματα πάνε για καλό σκοπό. Αυτό έχει σημασία, άσχετα ποιος κέρδισε. Αλλά ήταν outsider, το λέγε. Όπως είπε ο Λάμπρος, ενώ στην αρχή είχαν αποφασίσει να δώσουν αλλού τα χρήματα, κάνανε μία μήνυ σύσκεψη στα Καμαρίνια και ο Στέφανος είπε, παιδιά, να τα δώσουμε στο Σωματείο Στήριξης Διεμφυλικών και συμφώνησαν και οι τρεις και έτσι τα χρήματα πήγαν εκεί. Και μπράβο, μπράβο τους, παιδιά. Και μπράβο.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε λίγες ώρες πριν την εκπνοή του χρόνου. Μας αρέσει να ακούμε αισιόδοξα πράγματα και να μας εύχονται έτσι, να μας δίνουν ενέργεια. Ποιοι θα μας δώσουν τώρα τις ευχές? Οι διάσημοι μας φυσικά. Έχουμε του Σονιράμα, έχουμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη, έχουμε τον κύριο Κονταρό. Έχουμε όλους αρκετούς βασικά διάσημους, οι οποίοι μας δίνουν τις ευχές τους και μας λένε να μπει το 2002 με το δεξί. 22, τι θυμάστε περισσότερο από εορταστική περίοδο? Η ανάμεση σημαντική που έχω στη ζωή μου είναι ότι κάποια στιγμή έκανα γύρω στα 4 με 5 χρόνια να ξεστολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το σπίτι μου. Νομίζω ότι ήταν την περίοδο 14, 18, 19. Κράτησα ένα δέντρο στολισμένο για όλη τη χρονιά. Μετά πήρα γάτες. Το ωραιότερο πράγμα που μου είσαι μέσα στις γιορτές είναι το 98, 28 Δεκεμβρίου. Που με πήρανε την ώρα που τραγουδούσα και μου είπανε να μου ζήσει ο γιος. Τότε που γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί. Είναι ό,τι πιο όμορφο. Τι είναι η πρωτοχρονιά για σένα? Αγάπη, ευγνωμοσύνη, θετική ενέργεια και ένα νέο ξεκίνημα. Στον Άγιο Βασίλη πίστευες? Όχι, ποτέ. Αλλά έκανε ό,τι πίστευα. Ποτέ στη ζωή μου δεν κέρδιζα το φλουρί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Οπότε έφτιαξα μία βασιλόπιτα, η οποία ήταν τόση. Έξτρα. Α, έξτρα. Ναι. Πήρα δεύτερο γουρίλο, δεν γίνεται. Θα το κερδίσω και εγώ φέτος. Και την έκοψα απλά στη μέση με τον συντροφό μου. Θα πάει μισό-μισό. Εντάξει. Και το κέρδισε αυτό. Φέτος η πρωτοχρονιά είναι πολύ συγκεκριμένη. Εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, οι τρεις μας. Mm-hmm. Λόγω και COVID θα κάτσουμε οι τρεις μας να κάνουμε την πρώτη μας πρωτοχρονιά. Ποιος θα σας κάνει ποδαρικό στο σπίτι? Έχετε κάποιον για γούρι? Εμένα χρησιμοποιούν ως γούρι. Γνωστοί, φίλοι, κουμπάροι και τα λοιπά με χρησιμοποιούν ως γουρλί. Αχ, το 2022 τι θα ήθελα να μου φέρει. Καλά μυαλά να μας φέρει ο νέος χρόνος και αρκετή... αρκετή τύχη. Λέω κάθε χρόνο πως και στο Τιτανικό οι άνθρωποι υγιείς ήταν. Τύχη δεν είχαν. Να ξυπνάμε, να έχουμε αρχή και τέλος την αγάπη, να μπορούμε μέσα από το πρίσμα της αγάπης, από τη σφαίρα της αγάπης να τα βλέπουμε όλα, για να μην γινόμαστε περίεργοι. Αυτό που εύχομαι είναι να έχουμε όλη την υγεία μας, να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Ελπίζω πραγματικά να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, γιατί αυτή την περίοδο νομίζω έχει τεθεί υποαμφισβήτηση. Πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό που εύχονται όλοι πια και το εννοούν, γιατί κάποτε το λέγαμε από συνήθεια. Υγεία. Αλήθεια, το μόνο που θα ήθελα για το 2022 είναι να γίνει με ένα όμορφο και ομαλό τρόπο το ξεπέταγμα της κόρης μου. Όλες αυτές τις εικόνες χτίζω στο μυαλό μου. Κάνω το εξής, δηλαδή, το Μάιο πόσο θα είναι, θα μπουσουλάει, τον Ιούλιο που θα πάμε θάλασσα, θα το κρατάω να κάνει τα πρώτα βηματάκια. Όλη μου η σκέψη είναι εκεί. Εύχομαι να φύγει αυτό το βάσανο από πάνω μας, γιατί μας έπεσε πολύ βαρύ. Είπαμε για λίγο, έγινε πιο πολύ και τώρα πια μας πλάκωσε. Αυτό και η υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία, όχι όπως το λέμε, υγεία όμως, πραγματικά, ψυχική και σωματική. Υγεία, μόνο υγεία. Κάτσε, εννοείται υγεία, 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 για να μπει το 22, με υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά αυτό που έχει κάνει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, το έχετε κάνει εσείς, να αφήσετε το δέντρο στολισμένο όλο τον υπόλοιπο χρόνο? Συνήθως αυτοί που έχουν πιτσιρίκια και είναι στα πρώτα τους Χριστούγεννα που καταλαβαίνουν, το αφήνουν στολισμένο για πάρα πολύ καιρό και το στολίζουν και νωρίς. Για να χαρούν τα πιτσιρίκια περισσότερο. Ναι, εγώ όλο το χρόνο έχω... λαμπάκια όμως να αφήσω σε σημεία του σπιτιού που είχα βάλει λόγω του σπιτιού. Ναι. Το έχω κάνει. Εντάξει, λαμπάκια είναι και μεγάλη τάση. Εγώ το ξεστολίζω με νεύρα. Γιατί? Είναι αυτό που τα πετάς όλα μέσα στην κούτα, λες έλα να τελειώνουμε τώρα, φτάνει. Του χρόνου που θα έρθει η ώρα λες, δεν τα βάζα σε μια σειρά. Στολίζεις πάλι με νεύρα. Εγώ στην καραντίνα το έχω αφήσει 2 μήνες. 2 μήνες? Βέβαια. Ήθελε λίγο λάμψη να λάμψει. Ναι. Ήθελε λίγο φως στο σαλόνι και το άφησε. Έψαχνα να βρω λίγο τι είχε γίνει το 2002 που σου είχε κολλήσει, αλλά δεν βρήκα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα όμως να φτάσουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί όταν βλέπεις ζευγάρια αγαπημένα και για πρώτη φορά μαζί, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μην σου δώσει μια ενέργεια παραπάνω, ότι μπορεί και εσύ, σε σένα να συμβεί αυτό, να είσαι τόσο ερωτευμένος, τόσο ερωτευμένη, όπως είναι το ζευγάρι αυτό που θα δούμε κατευθείαν από το GNTM. Ένα ζευγάρι που η αλήθεια είναι μας ταλαιπώρησε λίγο για να μάθουμε είναι αν δεν είναι. Τελικά είναι. Είναι. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε?
Γεια σας. Γεια σας. Καλή αγκαλιά, δείτε λίγο. Είναι πρωτοχρονιά, κάντε λίγο έτσι. Μην είστε και οι δύο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά, τι γίνεται. Πώς, Κυβέλη, εδώ σ' αφήσαμε. Πώς βρέθηκες ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη, τι σε τράβηξε εκεί? Βλέπετε τι με τράβηξε εδώ. Είπαμε να κάνουμε μαζί πρωτοχρονιά. Είπα να έρθω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Δίνο μου, εσύ πώς είσαι που έχω καιρό να σε δω? Εγώ είμαι πολύ καλά. Χριστούγεννα τώρα. Όμορφα. Με το κορίτσι σου μαζί. Ναι, έκανε ένα ταξίδι να έρθει να με βρει. Αλλά πολύ καλά, εσείς. Για να κουρευτήκατε ή για το κούρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τένισμα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Τη Δευτέρα μπορεί να με δίνει πιο μακριά, δεν έχει σημασία. Να σας πω, τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ? Θα κάνουμε. Δεν έχουμε ιδέα. Κυβέλη, όταν πήγες... Κάνουμε τα νέα μέτρα. Πες. Όχι, με τα νέα μέτρα που βγήκανε κιόλας είναι δύσκολο και να θέλαμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω μπορείτε να δείτε Dancing with the Stars και να χορέψετε, να κάνετε τη δικιά σας τη χορογραφία. Μια χαρά θα περάσετε. Και να την ανεβάσετε στο TikTok. Παιδιά. Ωραία θα είναι. Παιδιά, πώς αποφασίσατε επιτέλους να μας πείτε ότι είστε μαζί? Γιατί εδώ πέρα με ταλαιπωρούσατε 5 μήνες εκεί στο GNTM. Μία το ένα, μία το άλλο. Δεν ξέρω, δεν σου λέω, δεν αυτό, θα δείτε. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τελικά. Σωστά είχα καταλάβει. Ναι, σωστά είχες καταλάβει. Απλά. Νέα παιδιά. Συγγνώμη. Νέα παιδιά είμαστε. Ξέρω γιατί να κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό τέτοιο. Νιώθετε λοιπόν, τώρα ότι απελευθερωθήκατε μετά από τόσους μήνες που έτσι κάπως πιέζατε τη σχέση σας? Συγγνώμη. Τι πιέζαμε και ποτέ? Πιέζαμε ποτέ κάτι? Περίμενε, δεν άκουσα να κοιτάξω. Πάμε τάσο άλλη μία. Νιώθετε τώρα πιο απελευθερωμένοι ότι λέτε επιτέλους μπορούμε να είμαστε μαζί κανονικά και να το λέμε και να μην έχουμε όλο αυτό που είχαμε στο παιχνίδι? Γιατί νομίζω ότι στο παιχνίδι το κρύβατε γιατί θέλατε να είστε προσιλωμένοι στο στόχο σας, σωστά? Εννοείται και δεν θέλαμε να βγει κάτι τέτοιο, ούτε να εξελιχθεί κάτι τέτοιο χωρίς λόγο, γιατί πήγαμε και πέραμε ένα στόχο. Οπότε από τη στιγμή που είμαστε έξω και έχει ο καθένας τη δουλειά του και μπορεί να είναι προσιλωμένος στη δουλειά του και το χρόνο του. Εννοείται. Να ρωτήσω κάτι, ποιος διεκδίκησε περισσότερο? Εσύ, Κυβέλη, νομίζω ήσουν λίγο που... Οπα. Λίγο... Τι έγινε, έχουμε και σκύλο. Νομίζω ότι ο Ντίνος διεκδίκησε, ναι. Επέμεινες λιγάκι, μπράβο Ντίνο μου, έτσι κάνουμε. Όταν ανέβηκε η Κυβέλη Ντίνο Θεσσαλονίκη, την περίμενε κανένα surprise, είχες φτιάξει κάτι ή έτσι απλά πήγες την πήρες από το αεροδρόμιο? Απλά πράγματα. Πήγα την πήρα. Είμαστε απλή. Ναι. Πήγα την πήρα. Ναι. Το περίμενες ότι θα ανέβει. Μετά έξω. Το περίμενες ότι θα ανέβει η Θεσσαλονίκη? Όταν της το πρώτη, προφανώς. Ναι. Να σας ρωτήσω, τι σας γράφουνε στα σχόλια τώρα που ανακοινώσατε το δεσμό σας, έτσι... φανατική του GNTM που είτε ήταν με την Κυβέλη, είτε όχι, είτε με τον Ντίνο. Τι σχόλια λαμβάνετε? Τι σχόλια λαμβάνουμε? Από όλα, πιο πολύ όμορφα σχόλια. Δηλαδή βλέπω ότι ο κόσμος δηλαδή του αρέσει, μας βλέπει. Αλλά και κάποιος που δεν το περίμεναν βασικά. Είναι κάποια σχόλια που λένε τύπου «Α, το περίμενα, αλλά δεν μας το λέγατε». Κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά δεν μετράει τόσο. Δηλαδή, εγώ δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν κάνουμε κάτι για τον κόσμο. Ζωή. Δηλαδή, και άμα ανεβάσουμε κάποιο TikTok ή κάτι, θα είναι έτσι. Για μας. Κλαμπ που φορφάνε όπως ανεβάζουν όλοι TikTok, ας πούμε, στις ηλικίες μας. Στο μεταξύ, αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι στην αρχή του παιχνιδιού, στην πρώτη σας γνωριμία, δεν είχατε καμία σχέση μεταξύ σας. Δεν είχατε επαφή. Και μάλιστα, Κυβέλη, νομίζω τον αντιπαθούσες λίγο το φίλο μου τον Ντίνο. Και αυτό το ίδιο. Εγώ πιο πολύ. Εκείνος πιο πολύ. Αντιπαθιόσασταν και οι δύο, δηλαδή. Ναι. Και στο τέλος, τι ήταν αυτό ο Ντίνο που σε τράβηξε στην Κυβέλη και η Κυβέλη αντίστοιχα, τι σε τράβηξε στον Ντίνο? Τι ήταν αυτό που σας έκανε το κλικ που λέμε και είπατε, α, για κάτσε να το δω και διαφορετικά? Απλά νομίζω γνωριστήκαμε καλύτερα. Ναι. Όσο περνούσε καιρός μετά, απλά δινόμασταν κι όλο και πολύ και πήγε κάπως έτσι. Εντάξει, υπήρχαν και στιγμές όμως που μπορεί να έτσι ενοχλήθηκε, στεναχωρήθηκε ένας από τον άλλον. Δηλαδή, θυμάμαι ότι υπήρχαν κάποιες δοκιμασίες ή στο τέλος που δεν επέλεξε τον Ντίνο στην τελική δοκιμασία. Μπορεί κάτι να στεναχώρησε ο ένας τον άλλον στο παιχνίδι?
Έξω από το παιχνίδι, μέσα από το παιχνίδι, σε οποιαδήποτε κατάσταση, νομίζω, ένας άνθρωπος μπορεί να πληγώσει θέλοντας και μη τον άλλον. Ναι. Είτε έχουν σχέση και είναι μαζί, είτε είναι φιλική η σχέση τους. Νομίζω αυτό είναι αναπόφευκτο όταν είσαι σε μια σχέση, τέλος πάντων. Ναι, καλά, σίγουρα. Βέλη, ποιο χαρακτηριστικό του Ντίνου αγαπάς και ποιο δεν μπορείς καθόλου? Δεν υπάρχει κάτι ακόμα που να μην μπορώ καθόλου. Ναι, είναι και λίγο το διάστημα. Ακόμα. Ακόμα, θα τα ευκαιρνήσει. Ντίνο, πρόσεχε, ακόμα. Εμένα όλα μου αρέσουν. Ντίνο, εσύ. Ακόμα, ενώ... Ντίνο, εσύ. Με τα υπόλοιπα... Εγώ θα πω... Να πω ότι... Ο Ρεσέλιας είναι λίγο υπερβολική. Δηλαδή? Εντάξει. Δηλαδή τι κάνει? Τίποτα, τα... Όχι υπερβολική με την έννοια ότι... Πώς το εξήγεις? Δεν το εξήγεις. Ωραία, τίποτα. Θα πάρω και εγώ την επιλογή, τίποτα. Πάρτι που σου λέω, πρωτοχρονιά έρχεται αύριο, δεν ξέρεις. Να σου πω κάτι, με τα υπόλοιπα ζευγάρια έχετε σχέσεις με άλλα παιδιά από το GNTM, είτε ζευγάρια είτε όχι? Κάνετε παρέα? Όχι. Με κανέναν? Με την Ανούλα. Με την Άννα. Με την Άννα. Μόνο. Μόνο. Ναι. Και Βέλη, είδαμε το Instagram story, το Insta story που ανεβάσατε χθες. Κοιτούσε τον Ντίνο μέσα στα μάτια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια κόντρα εικόνα που σε έχουμε συνηθίσει. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι πιο τσιμπημένος περισσότερο? Ποιος είναι λίγο παραπάνω τσιμπημένος από τον άλλον? Δηλαδή σε βλέπαμε και έλειωνες, τον κοιτούσες και έλειωνες το βίντεο. Ναι, νομίζω το ίδιο είναι. Το ίδιο. Είναι αμοιβαίο, ναι. Να σας πω τώρα... Ντίνο, ποια επιλογή παίρνεις τώρα? Το ίδιο. Το κοινό. Το ίδιο, τέλειο. Το ίδιο, βέβαια. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για δύο πολύ όμορφα παιδιά, είσαστε νέοι, κυκλοφορείτε έξω. Θα υπάρχουν βέβαια και οι πειρασμοί. Ποιος ζηλεύει πιο πολύ? Μέχρι τώρα, όσο το έχετε ζήσει. Τι ζηλεύει κάποιος? Τίποτα δεν ζηλεύει. Αυτό νομίζω είναι πάλι. Το normal, το ίδιο. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς είστε από το GNTM, η δουλειά που κάνετε είναι η ίδια? Φοβάστε ότι μπορεί να προκληθεί ανταγωνισμός μεταξύ σας? Όχι βέβαια, γιατί είμαστε, έχουμε και διαφορετικό φύλλο, οπότε... Άλλες δουλειές έχει ένας, άλλες δουλειές έχει άλλος, οπότε όχι. Θα προτιμήσετε όμως δουλειές να κάνετε παρέα, άμα σας προτείνουνε? Δηλαδή, σαν ζευγάρι, δουλειές να κάνετε σαν ζευγάρι, παρέα. Θα τις προτιμήσετε από κάποια άλλη χώρια? Αυτό θα το κανόνιζε το πρακτορείο μας, υποθέτω. Δεν έχει τόσο σχέση. Εμείς προφανώς δεν έχουμε πρόβλημα. Έχετε, ρε παιδιά, όμως μία απόσταση μεταξύ σας. Δηλαδή, ο ένας στη Θεσσαλονίκη, η άλλη στην Αθήνα. Πώς θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Θα μείνετε μαζί ή θα συνεχίσετε έτσι από απόσταση? Θα κύριε, το σκεφτούμε. Πάρτε το χρόνο σας. Αλλάζει χρονιά σε λίγο όμως. Κυβέλη, να σου πω κάτι. Όταν μπήκε το 2021. Αν σου έλεγε κάποιος την τελευταία ημέρα του 2021 θα έχεις κερδίσει το GNTM, θα έχεις βρει τον έρωτα της ζωής σου τουλάχιστον προς το παρόν και θα είσαι κάπου στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα σου φαινόταν? Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευες? Όχι, τέλος. Είδατε, αυτό δείχνει την ανατροπή που γίνεται, παιδιά, από τη μια μέρα στην άλλη. Πού μπορεί να ξεκινήσει, πώς ξεκινάει το 22, ας πούμε, και πώς μπορεί να τελειώσει. Mm. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτόμαστε τώρα που ξεκινάει ο καινούριος χρόνος. Τώρα μένετε στο σπίτι του Ντίνου, φαντάζομαι. Είμαστε εδώ προσωρινά, ναι. Εσύ, Ντίνο, μένεις μόνος σου ή είσαι με την οικογένειά σου? Δηλαδή, θέλω να πω ότι η οικογένειά σου έχει γνωρίσει την Κυβέλη. Όχι, μόνος μου μένω. Α, εντάξει, πήγα να βγάλω... Θα μαγειρεύσει σήμερα με το ρεβεγιόν που θα κάτσεις σε σπίτι? Συγγνώμη. Ποιος θα μαγειρέψει, λέω, σήμερα? Ποιος ετοιμάσει το δείπνο όλο αυτό? Θα γιατί κάνετε. Πρέπει κάποιος να μαγειρέψει? Γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε. Σωστή. Είστε πολύ φίλοι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Πρώτη φορά, λοιπόν, η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Κυβέλης και του Ντίνου, του Ντίνου και της Κυβέλης ως αγαπημένη και ερωτευμένη. Και όμορφη. Βεβαίως. Και ωραίο ζευγάρι. Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Breakfast at Star. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές εκπλήξεις σήμερα. Τόσο πολλές εκπλήξεις που ούτε εμείς οι ίδιοι τις πιστεύουμε. Τόσο πολύ. Breakfast at Star μέχρι τις 12.
αποκλειστικά backstage πλάνα και δηλώσεις από τον αποψινό τροχό της τύχης με καλεσμένες της Νόνη Δούνια, Ρέα Τουτουντζή και Άντζελα Ευρυπίδη. Φαίνεται το modeling, φαίνεται. Βάψαμε όπως βάφουνε τη Ζιζέλ. Η Ρέα, επειδή έχει... είναι και αγγλομαθής, νομίζω ότι έχει θέμα. Βέβαια, είμαι έτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι για μένα. Το περίμενα πώς και πώς, να ξέρετε. Δηλαδή, ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτές τις συγκεκριμένες φίλες μου. Δείτε αποκλειστικά πλάνα από τις χορευτικές πρόβες της Βίκης Καγιά για το εορταστικό Dancing with the Stars. Ανυπομονώ. Ανυπομονώ να χορέψω με τον Jason. Σήμερα η Άση Μπίλιου θα κάνει τις προβλέψεις για το 2022. Μαζί μας θα είναι η Κιάνα για να υποδεχτούμε το νέο έτος με τραγούδι και χορό. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Παραμονή Πρωτοχρονιάς εδώ ζωντανά το Breakfast at Star μέχρι τις 12 στο Star Channel. Ελπίζουμε να έχετε μια όμορφη, όμορφη Παρασκευή. Θα γίνει πολύ ωραιότερη στη συνέχεια βεβαίως, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ, θα φροντίσουμε γι' αυτό, έχουμε ήδη φροντίσει. Και θα περάσουμε καταπληκτικά, γι' αυτό μην το χάσετε μέχρι τις 12. Στιγμή μην χάσετε, αλλά πάμε στον Τάσο τώρα να δούμε τι μας έχει φέρει. Μην το χάσετε μέχρι τις 12 και μην χάσετε και τροχό της τύχης. Σήμερα στις 7 παρα 20, ένα εορταστικό πολύ grand επεισόδιο για καλό σκοπό φυσικά. Ρέα Τουτουντζή, Άντζελα Ευρυπίδη, Νόνη Δούνια μαζεύονται τα θρυλικά μοντέλα των 90s για να τα δώσουν όλα. Ποια θα το γυρίσει καλύτερα? Για δείτε, η Βασιλική ήταν εκεί. Κάτσε να ρωτήσω την Νόνη Δούνια, να ρωτήσω την Ρέα Τουτουντζή, την Άντζελα Ευρυπίδη. Είστε έτοιμοι και για dancing άμα χρειαστεί? Είναι έτοιμοι όλοι και για dancing. Τι θα κάνουμε, τα συνδυάζουμε όλα. Περικυκλώνουν 4 μοντέλα. Θέλω να ενημερώσω τα κορίτσια, δεν το ξέρω, νομίζω το πείτε, ότι είμαστε και συνάδελφοι. Γιατί έχουμε περπατήσει μαζί στις πασαρέλες. Απλώς δεν συναντηθήκαμε γιατί έχουμε ένα εξωτερικό συνήθως. Ατελείωτο modeling. Ναι, ατελείωτο modeling και εγώ μοντελισμό. Έφτιαχνα αεροπλανάκια, πράγματα τέτοια πολλά. Φαίνεται το modeling, φαίνεται. Βάψαμε όπως βάφουν τη Ζιζέλ. Κάναμε Ζιζέλ σήμερα, ναι. Κάμερον, κάτι. Το μοντέλινγκ είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό σου. Ναι, αυτό είναι, ξέρεις τι, είναι από το φυσικό μου, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Αυτή η ομορφιά, η φυσική, δεν έχει δουλευτεί καθόλου. Είναι φυσικό. Αλλά σήμερα έχουν έρθει τα πραγματικά ωραία κορίτσια και έχω τρεις εδώ και μία από εκεί, την Ατάσα. Περικυκλωμένο. Περικυκλωμένο, ναι. Τι τραβάω, δυστυχής. Βαρέα, ανθεκινά να μου δώσει το στάρ τώρα. Θέλω μία πρόβλεψη. Ποιος θα κερδίσει? Κοίταξε, δηλώνει η Νόνη Δουνιά ότι είναι πολύ φανατική και προπονημένη από σύζυγο, πολύ δυνατά. Ποντάρω πάντα στον προπονημένο στο σπίτι. Υπάρχει όμως και η τύχη του πρωτάρι υπάρχει. Το λέω αυτό και για τα άλλα δύο κορίτσια. Τι ωραία που είστε στα κόκκινα, άκρος ερωταστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα να μπω στο πνεύμα των ημερών. Ήρθατε να παίξετε στον τροχό, έτοιμοι? Νομίζω πως ναι. Ήρθαμε να παίξουμε ένα καλό σκοπό και να διασκεδάσουμε. Θα παρακολουθείτε το παιχνίδι από το σπίτι? Ο άντρας μου το παρακολουθεί ανελιπώς. Άρα το παρακολουθώ και εγώ αν είμαι εκείνες τις ώρες στο σπίτι. Να τον φέρετε για βοήθεια. Τον έχω φέρει. Από τις δύο αντιπάλους, συναδέρφους αντιπάλους. Ναι, φίλες. Ποια είναι πιο... που τη φοβάστε λίγο περισσότερο? Η Άντζελα είναι πολύ καλή στα παιχνίδια. Πάρα πολύ καλή. Η Ρέα, επειδή έχει... είναι και αγγλομαθής, νομίζω ότι έχει θέμα. Θέλω να μου θυμηθείτε μια ιστορία εορταστική που είναι πολύ χαραγμένη έντονη στη μνήμη. Αυτό που θυμάμαι πάντα είναι πάντα στόλιζα εγώ το δέντρο, με τους γονείς μου δηλαδή για τον αδερφό μου. Μου άρεσε πάρα πολύ να στολίζω το δέντρο. Δηλαδή θα το έκανα μόνο μου, δεν ήθελα καμία βοήθεια, θα έβγαζα τα πράγματα του πατάρι, θα τα κατέβαζα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και φυσικά θυμάμαι όλα αυτά που μας έκανε η μητέρα μου, όπου μας έκρυβε τα δώρα από την πρώτη του μήνα και πήγαινε στο κούναγε, το κάνω, το κοίταζε. Το... αλλά δεν ήξερε τι έχει μέσα. Το νέο χρόνο, ποιες είναι οι ευχές σας? Υγεία και γενικότερα καλοσύνη και αισιοδοξία. Είστε έτοιμοι να παίξετε? Βέβαια είμαι έτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι για μένα?
Βρίσκεστε σήμερα σε μια ομάδα μοντέλων. Δεν είμαι με μια ομάδα μοντέλων, είμαι με τις καλύτερες μου φίλες. Οι κολλητές μου, είναι οι φίλες μου, είναι η παρέα μου. Αυτές είναι η παρέα μου δηλαδή. Υπάρχει και λίγο ανταγωνισμός ποιος θα κερδίσει, ποιος θα τα πάει καλύτερα. Από μένα όχι. Από μένα όχι. Και από τη στιγμή που είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός, όπου και να πάνε τα χρήματα, είναι καλό. Στην περίοδο των εορτών, ναι. Τι θυμάστε πιο έντονα? Ήθελες να πας, ας πούμε, πρωτοχρονιά κάπου έξω και για κάποιο λόγο έβρισκες πάντα κίνηση. Εγώ έχω κάνει, ας πούμε, πρωτοχρονιά μέσα στο αυτοκίνητο 100 φορές. Επειδή δεν προλάβαινα να φτάσω στον προορισμό μου. Οπότε πρωτοχρονιά ουσιαστικά έκανα μέσα στο ταξί, μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό. Και για τον νέο χρόνο, τι θέλετε να σας φέρει? Υγεία. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Είστε εδώ σήμερα μαζί με τις φίλες σας. Το περίμενα πώς και πώς, να ξέρετε. Δηλαδή, ένα τέτοιο παιχνίδι με αυτές τις συγκεκριμένες φίλες μου. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί μπορώ και το κάνω αυτό με τεράστια χαρά. Και ειδικά σε ένα τέτοιο μέρος που ειδικά ο Πέτρος είναι τόσο καλός οικοδεσπότης, είναι μέσα στην τρελή χαρά, έχει πάντα ένα πολύ ωραίο λέγιν. Οπότε χαίρομαι που είμαι μέρος του. Ποιος πιστεύετε ότι θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος και να κερδίσει? Εύχομαι εγώ. Από τις φίλες σας, ποια σας αγχώνει περισσότερο? Λόγω ανταγωνισμού. Καμία. Τι θυμάστε πιο έντονα από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? Τα Χριστούγεννα που έζησα στη ζωή μου ήταν όλα ένα και ένα, γιατί η μαμά μου ήταν ο άνθρωπος που στόλιζε όλο το σπίτι, που έκανε απίστευτες λιχουδιές. Και όποτε έμπαινες μέσα στο σπίτι, υπήρχε στολισμένο κάθε σημείο γωνία του σπιτιού με άπειρα λαμπάκια, τα οποία βέβαια ήταν και αυτά τα εκνευριστικά που είχαν και τη μουσική παράλληλα. Από τη νέα χρονιά, τι θα θέλατε? Από τη νέα χρονιά θέλω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να υλοποιήσω έτσι τις δικές μου δουλειές που θέλω να κάνω κάποια καινούργια project και θέλω να έχω πάντα τους αγαπημένους ανθρώπους δίπλα μου, να περνάμε καλά και να έχουμε πάντα μια ωραία αισιοδοξία. Πώς θα περάσει την εορταστική περίοδο φέτος? Σας πω την αλήθεια, με την οικογένειά μου, στο πατρικό μου. Από τη νέα χρονιά τι περιμένεις? Ευελπιστώ να είμαστε όλοι καλά, να περάσει αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα με τον κορονοϊό και να μπούμε ξανά όλοι στο πρόγραμμά μας, ήρεμα και όμορφα. Τα γυρίσματα του τροχού πώς πάνε? Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ πλάκα. Έχουμε πολύ καλό περιβάλλον. Είμαστε σαν μια οικογένεια. Από τον Πέτρο που σε πειράζει συνέχεια. Ναι. Είναι το πειραχτήρι. Έλα, κάνε προβλέψεις. Πες μας τώρα. Ποιος πιστεύεις? Η Άντζελα πιστεύω θα κερδίσει. Εγώ ή Νόνι. Α, ωραία. Κάποιος ιδέα. Εγώ θα στηρίξω ωραία. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι πάρα πολλοί φίλες. Όταν δούλευαν μαζί στην εποχή των 90s που είπες και πριν, τότε έκαναν δυνατές φιλίες, οι οποίες έχουν μείνει πόσα χρόνια. Ναι. Γιατί σου λέει κάνουν πάρα πολύ στενή παρέα, είναι κολλητές. Παιδιά, δεν το βλέπουμε και από το λατρεμένο μας GNTM, πόσο κοντά έρχονται τα μοντέλα και πόσο πρέπει να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν. Οπότε λογικό είναι και να δημιουργούνται πολύ μεγάλες κόντρες και πολύ δυνατές φιλίες. Εγώ αυτό θεωρώ, ότι τότε ήταν πιο έντονες οι φιλίες. Ναι, συγκριτικά ναι, με τώρα. Που τώρα είναι λίγο μεγαλύτερος ανταγωνισμός, δεν το βιώνουν το ίδιο. Και το ότι έχουν συνδέσει και οι τρεις τα Χριστούγεννα με λαμπάκια και στολισμό. Ναι. Τελικά ο στολισμός είναι αυτός που δίνει τα Χριστούγεννα, στα Χριστούγεννα τη λάμψη. Ναι, εννοείται. Και πολύ λαμπάκι και πολύ γκλίτερ. Ταυτόχρονα στο δέντρο. Αυτό που είπε η Ρέα για τα Χριστούγεννα στο αυτοκίνητο, το να σου συμβεί, παραλίγο μια χρονιά να το πάθω, θεωρώ ότι είναι λάθος όλο. Λες δεν γίνεται να με βρεις στο αυτοκίνητο, δεν γίνεται. Θέλεις να αλλάξεις χρονιά στο μάξι? Λόγω σούπερ μάρκετ. Τι ώρα πήγες? Κουβάλαγα, ξεκουβάλαγα, άργησα. Έλα. Είχα θέμα. Ο, μικρή, όχι τώρα. Τώρα υπάρχει περίπτωση. Όχι, όχι. Τώρα είμαι υπέρλαμπη από το πρωί, δεν βλέπεις. Έτσι, μείνω με το βράδυ. Το γκλίτερ πάνω στην Ελίνα και στο dancing, ε. Και στο dancing, γιατί όπως σας είπα και πριν, πασάροντας το breakfast, η Βίκυ Καγιά απόψε θα χορέψει. Θα χορέψει με παρτενέρ τον Jason Ροδίκτη. Βεβαίως και φυσικά, που ήμασταν εμείς, κάπου εκεί πέρα, σαν τα ποντικάκια τρυπώσαμε, για να δούμε τις πρόβες τους. Πάμε να δούμε τις πρόβες της Βίκυς. Λοιπόν, περίμενε. Ένα, δύο, πάμε. Βάτω κάτω, μπράβο. Και λυγίσέ το και αφήνω έτσι. Σου παίρνω έτσι. Και πού με πας? Από εκεί. And κάτω. Πάλι κάτω? Ναι, αλλά λίγο jazz line. Δηλαδή? Κάνω ό,τι νιώθεις από μένα. Ζικητα πάπτη, ζικητα πάπτη. Ζικητα πάπτη, ζικητα πάπτη. Καλά! Θα σου πω. Are you sure? Δεν υπάρχει αυτό που έκανες. Όντως. Δεν έχεις κάνει jive ποτέ, έτσι. Δεν έχω κάνει κανένα χορό ποτέ. Α, έχω κάνει λίγο Ελληνίδο, να σου δείξω εγώ Καλαματιανό, αγά. Να πέσεις κάτω. Φλικ, 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 φλικ. Πω.
Just the ball, not the heel. 40 παλικάρια από τη λέ. Τι κάνεις? Εσύ καλά, όλο καλά. Πώς και από εδώ. Για καλά. Πώς και καλά είναι τα παιδιά. Πώς σήμερα στο σπίτι. Άντε, μπράβο, είδε. Έχουμε χαλαρώσει. Και ο. Τέλειο. Έτσι θα το κάνουμε. Καλά, δεν υπάρχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρεις πόσο σε ευχαριστώ που χορεύεις μαζί μου. Γιατί δεν είμαι χορεύτρια, είμαι αρχάρια, δεν έχω ιδέα. Και τόσο πολύ σιγουριά που μου δίνεις. Αλλιώς δεν υπήρχε πώς να το κάνω. Κοίτα, η αλήθεια είναι για μένα που έχω 14 χρόνια να χορέψω επαγγελματικά. Και μου το χρωστάς γιατί βεβαίως, βεβαίως, μην είχες κρεμάσει το παρελθόν. Ναι, ξέρω. Είχες χορέψει με την Έλενα Παπαρίζου. Κοίτα, ναι, εντάξει. Ένα αργεντίνικο τάγκο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ωραίο να έχω τόσες όμορφες γυναίκες να τσακώνονται. You ditched me, Παπαρίζου. You ditched me. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ανυπομονώ. Ανυπομονώ να χορέψω με τον Τζέισον. Είναι το είδωλό μου στο χορό. Εγώ να χορέψω μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα κιλά. Που έχω πάρει και τόσα κιλά τον Τζέισον. Μαζέψει. Έχω μαζέψει. Πόσο, για πες. Είμαι 18 κιλά παραπάνω. Ωραία, 18 χρειάζεται να κάνεις, όχι τα 18, γιατί πια μεγαλώνουμε και έχουμε άλλο σωματότυπο. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Τα 8 είναι 2 μήνες, Τζέισον. Ναι, ναι, ναι. Άντε, παιδιά, βγάλτε τις κάμερες να τα πούμε τα δικά μας. Ναι, ναι, εντάξει, γιατί είμαι. Ένα γιαουρτάκι χωρίς μέλια και τέτοια. Θα βάζεις μόνο ένα κομμένο μιλαράκι, αν θες, και τέλος. Καμιά φορά τα βράδια. Φτιάχνω και σαλάτα ομό, θα μπορώ. Κλείνω λίγο. Σαλάτα δεν κάνει και πολύ να τρως το βράδυ, να ξέρεις. Δεν μεταβολίζει και πριν. Πώς θα υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, πώς θα αποτινάξουμε από πάνω μας τη μύρλα, τις δυσκολίες της χρονιάς που φεύγει, τις κακές στιγμές και τις αναποδιές. Μα φυσικά με μουσική, τα κομμάτια που λατρέψαμε, τα κομμάτια που είναι στις πρώτες θέσεις του Spotify αυτές τις Άγιες Μέρες, είναι ικανά να μας ξεκουνήσουν από τη μιζέρια και να μας μεταφέρουν στο μαγικό κόσμο των γιορτών. Κάτι που ίσως φέτος, ειδικά, έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Ναι. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ας τις παραδοθούμε. Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις σεξι αγιοβασιλίτσες είναι αρκετές για να καταλάβουμε ότι τα Χριστούγεννα μπορούν να έχουν πολλές εκδοχές. Αυτές είναι οι Destiny's Child, με κορυφαία την Beyoncé πριν κάνει την διαστημική καριέρα που όλοι ξέρουμε. Τα κορίτσια τα σπάνε στο πιο γιορτινό κλιπ των Zeros για το 8 Days of Christmas που μπήκε για πρώτη φορά στις playlist μας το 2020. Down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Το Let It Snow, είτε το ακούς από τον Dean Martin, είτε από τον Frank Sinatra, είτε από την δική σου φωνή στο ντους, σε μεταφέρει αυτόματα στις πιο γιορτινές μέρες του χρόνου. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Το τραγούδι αυτό δεν μιλάει πουθενά για την περίοδο των γιορτών. Δεν μιλάει για χριστουγεννιάτικα δέντρα, για δώρα, για γεμιστές γαλοπούλες, για στολίδια και γιοβασίλητες. Τα χιονισμένα ωστόσο τοπία που περιγράφει είναι τόσο συνυφασμένα με το ιδανικό χριστουγεννιάτικο κλίμα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, οπότε ασυναίσθητα έγινε παρά τη θέλησή του το απόλυτο τραγούδι αυτών των ημερών. Και το σουρεάλ του πράγματος ολοκληρώνεται με την ιστορία που το συνοδεύει πίσω από την ηχογράφηση. Το κομμάτι γράφτηκε σε ένα στούντιο στο Hollywood της Καλιφόρνια, μια καλοκαιρινή μέρα του Ιουλίου του 1945, όταν έξω είχε πάνω από 34 βαθμούς Κελσίου. Πού να φανταστούν τι θα ακολουθούν.
Το θρυλικό πια blues απορρίφθηκε από δεκάδες καλλιτέχνες που το θεωρούσαν σίγουρη αποτυχία. Ποιος θα ταυτιστεί με ένα μελαγχολικό τραγούδι χριστουγεννιάτικα? Κι όμως ο Elvis, καθότι βασιλιάς, ψηλιάστηκε την επιτυχία και το έκανε δικό του στα μέσα της δεκαετίας του 60. Για αυτές τις κρύες νύχτες του χειμώνα δίπλα στο τζάκι. Με ένα κόμμα. Αυτό είναι οι γιορτές. Ο καλύτερος λόγος για να πεις αγαπώ. Όπως λέει και ο Φίβος Δελιβοριάς, όποιος εύχεται και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος. Οπότε ας ευχηθούμε απλά καλή χρονιά, υγεία, τρέλα, ελευθερία. Τα παιδιά, τα βλέπεις το βίντεο και σκέφτεσαι και αρχίσεις και τραγουδάς. Και σκέψεις τώρα, σκεφτόμουν. Το All I Want for Christmas is You. Έχεις ακούσει που λένε, σου πάει ένα τραγούδι και ο καλλιτέχνης λέει όχι. Ναι. Και το δίνω στον επόμενο. Σκέψω να το είχαν πάει σε μια άλλη και μ' αρέσει. Και ξαφνικά ακούω το BBC να λέει μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Ναι, αλλά φαντάζομαι όμως να μην γίνει επιτυχία με κάποιον άλλο. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό, γιατί είναι και ο καλλιτέχνης που του δίνει ένα push. Παρ' όλα αυτά, εγώ προτιμώ το Last Christmas. Ναι, από τη εγώ και εγώ προτιμώ το Last Christmas. Όχι, παιδιά. Με την Τζορτζ Μάικλ, τώρα άλλη συνθήκη. Hey, τις, το μαλλί, τις φράτζες, τα πουλόβερ, αυτά. Καλά, τραγούδι, ακούς, δεν βλέπεις. Εγώ το έχω προλάβει και πρώτη προβολή, δηλαδή ως επιτυχία, ως φρεσκαδούρα, παιδιά. Οπότε είμαι συναισθηματικά δεμένη με το Last Christmas. Συγγνώμη κιόλα. Εγώ στην νεότερη, μάλλον τώρα. Είναι ωραία που λέει I gave you my heart. Και έλεγαν κάποιοι. Νόμιζα τόσο χρόνια λέγε I gave you my heart. I gave you my heart, είναι το κλασικό. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη να βγούμε λίγο εκτός στούντιο και να δούμε τι γίνεται εκτός. Τι συμβαίνει έξω από το Breakfast at Star, αλλά στο Breakfast at Star. Η Μαρία Κοκολάκη κάπου μας περιμένει. Πού είναι? Καλημέρα! Τι ωραία που είμαστε εδώ! Εμφανίστηκα ζωντανά, είδατε! Τι ωραία που είμαι εδώ πέρα, δείτε το Alufan Park! Είμαι στο Alufan Park, το μεγαλύτερο πάρκο διασκέδασης στην Ελλάδα και κοιτάξτε τι όμορφη παρέα που έχω μαζί μου! Άγιος Βασίλειδες! Έχουμε τεράστιες bubbles που θα μας φτιάξουν τεράστιες εκπλήξεις! Δείτε τα πουνόφους και δείτε εδώ πέρα τι ωραίες που είναι. Και εγώ ξέρετε θα ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη σε λίγο. Τι, εκεί πέρα. Να με βάλει μέσα σε μία μεγάλη σαπουνόφουσκα. Θα μπεις μέσα σε μία. Τι ωραία. Θα εξαφανιστώ για το 2021. Τις κυνηγάω τις σαπουνόφουσκες. Έχω μαζί μου και την κυρία Μαρία από το Alufan Park, η οποία θα μας πει τι ετοιμάζουν εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο. Γεια σας, χρόνια πολλά και καλημέρα. Στο γιορταστικό Alufan Park, να είστε καλά όλοι σας. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, κάθε μέρα είναι και μια γιορτή όπως βλέπετε. Μόλις εδώ τις εκπλήξεις τον κύριο και την κυρία Μπάμπλη με τις τεράστιες σαπουνόφουσκες, τον Άγιο Βασίλη, Καριοθράφστη, Κλάρα, Ξυλοπόδρο, Εξωτικά και πολλά άλλα πράγματα όλη την ημέρα. Φυσικά όλο το επιτελείο. Το Σαββατοκύριακο, όπως ανέφερε και η Μαρία, έρχεται το νέο έτος επιτέλους. Και έτσι και εμείς το υποδεχόμαστε με μια μεγάλη γιορτή την Κυριακή στις 2 Ιανουαρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία. Όπου έχουμε μια μουσική μπάντα, έχουμε μια ερωταστική παρέλαση, έχουμε πυροτεχνήματα εντυπωσιακά. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους εσάς να έρθετε εδώ μαζί μας να γιορτάσουμε μαζί και να υποδεχτούμε το νέο έτος. Ο Άγιος Βασίλης βέβαια θα δώσει και δώρα. Εννοείται. Γίνεται Άγιος Βασίλης χωρίς δώρα. Άγιος Βασίλης δεν δίνουμε πάντα δώρα. Έτσι λοιπόν και εμείς σε 5 τυχερούς τηλεθεατές σας δίνουμε από 2 εξεξελπάς ο καθένας να έρθει με την παρέα του μέχρι τις 9 Ιανουαρίου να απολαύσει όλα αυτά τα ωραία δρόμενα του πάρκου αλλά και να παίξει. Συνέχεια εδώ σε ατελείωτο, ευχαριστηθεί ατελείωτο παιχνίδι στο αλλού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο δώρο. Το ξέρω ότι θα εξαφανιστώ. Μαρία. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορώ να εξαφανιστώ. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραία. Παναγία μου. Είσαι έτοιμη γι' αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Περίμενε, μην γουνιέσαι. Δεν ξέρω, θα δει. Θα σε έξεφω ποτέ η Μαρία, έτσι. Για να δούμε. Α, παιδιά. Για να κλείσει όλο. Πάει μπουκλά. Είπε πάει μπουκλά. Είπε είναι θεά. Άλλη μία. Είναι πολύ ωραίες οι σαπουνόφουσκες.
Θέλουμε μία που να προσπαθήσουμε να την κλείσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Θέλουμε την μπούκλα να ισοπεδωθεί. Θέλουμε ίσιο το μαλλί απόψε. Να εξαφανιστώ. Όσο πιο ψηλό μπορεί. Πάμε, πάμε, πάμε. Για μπροστά. Μουσχεμα γίνομαι. Άζαρε. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ναι. Να εξαφανίζομαι. Γραμμή για το κομμωτήριο. Παιδιά, το 2021 έχει ακόμα κάποιες ώρες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάσσει. Πώς θα εξελιχθεί η μέρα μέχρι τις 12. Εντάξει. Οι σαπουνόφουσκες είναι πάρα πολύ ωραίες όμως. Και όταν προσπαθούν να σε κλείσουν και γίνεσαι μουσχεμα, είναι πολύ ωραίο μαράκι μου. Γιατί δεν σ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, να, ο Άγιος Βασίλης. Άγιο Βασίλη, χρόνια πολλά, μια ευχή σε όλους. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς. Έγινε. Και να παραλάβουν τα δώρα τους. Τέλεια. Πάρα πολύ. Θα ζητήσω τον Άγιο Βασίλη να μου πληρώσει το κομμωτήριο για το βράδυ. Δεν κάνω ρε παιδιών. Ό,τι θέλεις, Άγιο Βασίλη, πέτος θα το φέρει. Μαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε καλή όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Μαντινάδα δεν μπορώ να βγάλω τώρα, συγγνώμη, αλλά γιατί? Είχα έτοιμη, την ξέχασα. Έλα κι εσύ, έλα, σκέψου, πες την. Πώς ξεκίναγε. Ξεκίνα. Πώς ήθελα να το πω. Βγάλε το μυαλό σου το μαλλί. Παραμονή πρωτοχρονιάς με την Ελίνα και τον Γιώργο, έπαε θα κάμω στο Λούμφα Πάρκ μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Καλά, Μαρία, καλή χρονιά, καλή χρονιά, κορίτσι μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό τώρα. Οριακά ήταν χαϊκού. Και να σε σηκώνει και να γίνει το μαλλί μουσχεμα και μόνο το έχει φτιάξει. Εντάξει, και εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, Λούνα Πάρκ, πα. Τι περιμένει δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και είναι ωραίο. Η αίσθηση είναι που πέφτει και το παγωμένο νερό, αλλά είναι πολύ ωραία αίσθηση να μην είσαι και live στο δάρο. Είναι άλλη συνθήκη, δεν την τα πει. Μαλλί είναι, ξαναγίνεται. Τώρα για τη χαρά, για το κέφι, για το μπρίο, για όλο. Δηλαδή, ενοχλήθηκε, όχι ενοχλήθηκε. Στενοχωρήθηκε για το μαλλί και όχι για τα ρούχα. Δηλαδή, το να αισθάνεσαι πάνω σου τα βραγμένα ρούχα, ότι. Να ξέρετε, παιδιά, ότι τα παιδιά τρελαίνονται για τις σαπουνόφουσκες. Και εμένα μου αρέσει. Μεγάλη. Ειδικά τα παιδιά, θα σου πω εγώ, τα κυνηγάμε συνέχεια. Φτιάχνουμε, προσπαθούμε να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, έχουν θέμα με τις σαπουνόφουσκες. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα, δώρα που να κάνεις ένα παιδί. Εγώ το ξέρετε ότι έχω πάρει πιστόλι αυτό. Δεν έχω παιδί. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όχι, αυτό το πιστόλι που το βουτάς και βγάζει μπουρμπουλήθρες από σαπουνόφουσκες. Πάει πολύ γρήγορα και βγάζει πάρα πολλές. Εγώ κάτι θυμάμαι που τα φυσάς, τα φού. Εσύ είσαι του 2002, γι' αυτό. Εγώ που είμαι για 2004, έχουμε αυτόματα. Για, επειδή το έχω... Έχουμε πιστολάκι το οποίο το πατάς και πετάει πάρα πολλές φούσκες. Εγώ με αυτό παίζω με το σκύλο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί με το που βγάζει η φούσκες... Καλά, είμαστε όλοι εδώ πέρα. Όλη την ώρα πηδάει να τη σκάσει. Τρελαίνεται, μου λένε. Του αρέσει πάρα πολύ. Καλά, τα κατοικίδια, ναι, τρελαίνονται με τις φούσκες. Να σας πω ότι το έχω τερματίσει. Έχετε κουκλάρει πώς θα φτιάξω σαπουνόφουσκα. Όχι, το έχω κάνει εγώ. Όχι, ναι, για μπες να το κάνεις με σαπούνι. Έχω χαλάσει όλα τα σαπούνια, δεν βγαίνει. Και αυτό που λέει είναι ανάμε, το δαχτυλιδάκι που βούταγες μέσα. Αυτό φτιάξε. Και έβαζες λίγο απορριπαντικό αυτό για τα πιάτα. Για τα πιάτα, μπράβο. Και εγώ αυτό το κόλπο ήξερα. Δεν βγαίνουνε καλές. Εμείς θέλουμε το μεγάλες. Κάτσε μεγάλες, πάρε δαχτυλίδι. Όχι, όχι, θέλει συγκεκριμένα. Θέλει γλυκερίνη μέσα, θέλει διάφορα. Συνταγή. Κουκλάρι, σας λέω. Συνταγή ολόκληρη. Έχει φτιάξει δική σου μπουρμπουλήθρα. Ναι. Για να το τελειώσω. Για να φτιάξω στο σημείο να βγαίνουν καλές, έχω χαλάσει πολλά απορριπαντικά. Τι δεν μας έφερες εδώ πέρα να μας. Να μας εξαφανίσει. Να φτιάξουμε σαπουνόφουσκες. Στο break. Να φέρουμε και τη Μαρία Κοκολάκη, άμα θέλει. Πού είναι που είναι ήδη το μαλλί, έχει χαλάσει. Να φέρουμε να το ισοπεδώσουμε. Δύο τρέλες με τα μαλλιά. Εσείς άλλο δοκιμάζατε σαν παιδιά. Εκτός από φούσκες. Α, να κάνουμε δηλαδή δικές μας κατασκευές. Ναι, όπως η Ελίνα, ρε παιδί μου, που έψαχνε ήδη κάτι και λέει να το φτιάξω. Έχετε δοκιμάσει κάτι άλλο? Όχι. Όχι, κάθε τι. Εγώ αυτό με το απορριπαντικό πιάτον ήξερα. Που το βάζεις και σε πιάτο και φτιάχνεις και με σιρματάκι δικό σου δαχτυλιδάκι για να βγει. Ναι, θέλει πολύ για να γίνει. Εγώ έφτιαχνα διάφορα, ρε παιδί μου. Έφτιαχνα σπίτια για τα Playmobil μου. Α, για τα Playmobil σου. Ναι. Το λέω και δύο φορές. Λοιπόν, να σας πω ότι η Άση Μπίλιου σήμερα θα μας κάνει προβλέψεις για όλο το έτος. Τι θα γίνει με το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ξέρω, αν θέλετε μόνο για μένα που το έχω ψάξει, ο Δίας μπαίνει στους κρυούς και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τώρα που είναι στους ιχθύες όμως, μέχρι και να μπει την άνοιξη, τι συμβαίνει. Και για τους 12 μήνες βεβαίως του χρόνου, η Άση Μπίλιου έρχεται σε λίγα λεπτά στο Breakfast at Star με τις ετήσιες προβλέψεις. Σήμερα η Άση Μπίλιου θα κάνει τις προβλέψεις για το 2022. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby.
Μαζί μας θα είναι η Κιάνα για να υποδεχτούμε το νέο έτος με τραγούδι και χορό. Είναι η μέρα που περιμένουμε όλοι. Να αλλάξει η χρονιά, να μάθουμε πώ θα έρθει η καινούρια. Α, βέβαια. Γέρε χρόνο, φύγε τώρα. Φύγε. Πάει η δική σου σειρά. Ήρθε ο νέο με τα δώρα. Ερωτηματικό. Θα δούμε. Θα δούμε. Κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Θα δούμε πώ θα είναι η καινούργια χρονιά. Τέλο πάντων, μία γεύση έτσι του τι μέλη γενέστε μέσα στο 2022. Εντάξει, δεν λες α πούμε ότι κάνει το ιδανικό ξεκίνημα η χρονιά. Όμως το ίδιο ήταν και πέρυσι. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, τα τελευταία χρόνια είναι κάπως έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάει με ζόρι το πράγμα. Στην πορεία από την άνοιξη και μετά αρχίζει και διορθώνεται η κατάσταση. Και μετά, λίγο πριν τελειώσει, πάλι μας τα χαλάει με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσει και το 2022, για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, η κύρια όψη του 21 ήταν αυτό το τετράγωνο του Κρόνου με τον Ουρανό. Το τετράγωνο αυτό εξακολουθεί και μέσα στο 2022, απλά δεν ξαναγίνεται ακριβίας. Τελευταία φορά που ήταν ακριβίας ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Όλοι είδαμε τι ωραία πήγε αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον θα αρχίσουν να αποκλίνουν, δηλαδή, ναι, μεν θα είναι σε τετράγωνο, αλλά θα είναι αυτό που λέμε αποκλίνουσα όψη. Θα απομακρύνονται δηλαδή σιγά-σιγά, άρα θα γίνεται πιο ήπια η επιρροή μέσα από την άνοιξη και έπειτα. Σταδιακά μετά θα έρθουν πάλι λίγο έτσι σε μία σύγκληση το φθινόπωρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι σαν να βλέπεις το ίδιο μοτίβο πάνω κάτω. Ναι, λοιπόν, έχουμε όμως και αλλαγές. Ήδη έχει γίνει η πρώτη αλλαγή, ο Δίας μπήκε στους Ιχθύς. Θα μοιράσει εύνοιες σε δύο ζώδια, ή θα μοιραστεί μάλλον η επιρροή σε δύο ζώδια. Μέχρι 10 Μαΐου θα είναι στους Ιχθύς. Θα κάνει ένα διάλειμμα από 11 Μαΐου μέχρι 28 Οκτωβρίου, που θα είναι στον Κριό, και μετά θα συνεχίσει μέχρι τις 20 Δεκέμβρη στους Ιχθύς. Ήρθε σε δόσεις αυτή η επιρροή και για τους Κριούς θα είναι σε δόσεις, γιατί θα είναι πρώτα το καλοκαίρι, μετά ξανά από τις 20 Δεκέμβρη και έπειτα. Τι άλλο αξιοσημείωτο έχει αυτή η χρονιά στα γενικά της? Πλέον οι εκλήψεις σταματούν να είναι στον άξονα Διδύμων Τοξότη, Ελλήνα μου, και πάνε στον άξονα Ταύρου, Σκορπιού, Γιώργο μου. Καλό. ο Σκορπιός καλό θα. Οι εκλήψεις, πρόσεξε, έχουν να κάνουν με αλλαγές. Λοιπόν, απλά το ότι περνάνε σε αυτόν τον άξονα φέρνουν και διαφορετικά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει όχι με την προσωπική ζωή του καθενός, αλλά και με την επικαιρότητα, με το τι γίνεται γενικότερα στον πλανήτη. Άρα λοιπόν, από εκεί που ήμασταν στον άξονα Διδύμων Τοξότη και τα τελευταία δύο χρόνια χοντρικά ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πληροφορία. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο χρόνια τώρα βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες καθημερινά και οι περισσότερες από τις μισές από αυτές είναι fake news. Πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρεις την αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, και επίσης έναν άξονα μετακινήσεων. Όλοι είδαμε δύο χρόνια τώρα τι γίνεται με τα ταξίδια, με τις μετακινήσεις. Πάμε λοιπόν σε έναν υλικό άξονα. Ο άξονας Ταύρου Σκορπιού είναι υλικός, έχει να κάνει με οικονομία, έχει να κάνει με πηγές ενέργειας. Άρα τα κύρια θέματα μέσα στον επόμενο και αυτόν τον χρόνο, αλλά και το 23, θα είναι εστιασμένα εκεί, πέρα από το τι μπορεί να φέρει για τον καθένα ξεχωριστά ή για τους Ταύρους και Σκορπιούς που θα γίνουν οι εκλήψεις. Πολύ σημαντικό άλλο θέμα του 22, το ότι ο Άρης συνήθως μπαίνει για 1,5 μήνα σε κάθε ζώδιο, χοντρικά. Αυτή τη φορά, στις 20 Αυγούστου, θα περάσει το ζώδιο των Διδύμων και θα μείνει εκεί μέχρι το Μάρτιο του 23. Πολλούς μήνες. Γιατί θα γυρίσει και φαινομενικά ανάβρωμος κάπου το φθινόπωρο. Γι' αυτό λέω ότι ξεκινάει ζόρικα, κλείνει κάπως ζόρικα και το ενδιάμεσο είναι ωραίο. Οπότε, okay, έχουμε κάτι να ελπίζουμε, κάτι να πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Απλά, ναι, στην αρχή και στο τέλος λίγο τα πράγματα είναι περίεργα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι αυτή η χρονιά. Ας μαζέψω εγώ αυτό το ατίθασο μαλλί εδώ πέρα που κάνει τα δικά του. Λοιπόν, για τους Κριούς ξεκινάμε να πούμε ότι
Το 2022, καταρχάς, σας το έλεγα και τη μέρα που συζητούσαμε για τον Δία στους Ιχθύς, προχτές δηλαδή, ότι θα πάρει για πρώτη φορά θέση μετά από 12 χρόνια στο ζώδιό σας, ο Δίας. Αυτό θα συμβεί την Άνοιξη, αργά την Άνοιξη, εκεί στα μέσα περίπου στις 11 Μαΐου. Θα μείνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και ναι μεν μπορεί να επηρεάσει το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου περισσότερο, σε εσάς δηλαδή να φέρει πρώτα αυτή την αισιοδοξία, τις ανοιχτές προοπτικές, το άνοιγμα των οριζόντων σας, την ευκολία και τις προοπτικές επιτυχίας που μπορεί να έχετε είτε σε σπουδές, είτε στη δουλειά, είτε στην προσωπική σας ζωή. Παρόλα αυτά, όταν μπαίνει ένας πλανήτης όπως είναι ο Δίας, που είναι πιο αργός, μπαίνει σε ένα ζώδιο, ακόμη και αν δεν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, κάτι έχετε να λαμβάνετε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά. Αυτούς τους μήνες που είπαμε δεν είναι λίγοι και είναι και ωραίοι μήνες. Οπότε οι κρύοι είναι σαν να ξεκινάνε το 22 με μια, σε μια φάση προετοιμασίας. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμάσουν ουσιαστικά το φαγητό το οποίο θα απολαύσουν από τον Μάιο και μετά. Θα προετοιμαστείτε και σε επίπεδο επαγγελματικό, άλλοι σε επίπεδο σπουδών, μελέτης, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων να κάνετε. Θα είναι μία περίοδος αυτή κάπως ζόρικη στο ξεκίνημα. Δεν θέλω να σας λέω, πώς το λένε, πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να συμβούν. Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια και κι ας είναι και κάπως πιο έτσι δυσκολοχώνευτη. Μέχρι το Μάρτιο, αγαπητοί κρύοι, μέχρι αρχές Μαρτίου, επειδή θα έχουμε μια Αφροδίτη ανάδρομη και μετά ορθόδρομη στον Εγώκερο, θα έχουμε τον Άρη στον Εγώκερο, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια περίοδος για εσάς που θα είναι αρκετά πιο απαιτητική σε επίπεδο επαγγελματικό, σε επίπεδο καριέρας. Έχει ξεκαθαρίσματα αυτή η περίοδος και σε προσωπικές και σε επαγγελματικές σχέσεις. Πρέπει να γίνουν όμως όλα αυτά τα ξεκαθαρίσματα για να μπορέσετε μετά να καταφέρετε έτσι να πάτε παρακάτω και αυτούς τους στόχους που έχετε κατά νου, αυτά τα όνειρα που έχετε στο μυαλό σας να επιτύχετε, να καταφέρετε τελικά να τα επιτύχετε. Από τις 20 Αυγούστου που θα περάσει ο κυβερνήτης σας Άρη στους Διδύμους, σαφώς μέσα σε έναν τομέα επικοινωνίας, αν κάνετε και μια δουλειά που έχει να κάνει με την επικοινωνία, τη διδασκαλία, τις μετακινήσεις, τον τουρισμό, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, όλα αυτά τα επαγγέλματα φαίνεται ότι μπορεί να έχουν μια καλύτερη και πιο δυναμική εξέλιξη στο ουσιαστικά στο τελευταίο πεντάμινο της χρονιάς. Οι δεσμοί της Σελήνης που θα είναι οι εκλήψεις στον Ταύρο και στο Σκορπιό λένε ότι στα οικονομικά επίσης θα έχετε αλλαγές μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, είναι μια χρονιά σαφώς θεωρώ καλύτερη από το 21, γιατί εδώ πέρα έχετε και βοήθειες. Και η πιο σημαντική βοήθεια είναι ο Δίας που μπήκε στους Ιχθύς. Σας το έλεγα και προχτές, μέσα σε όλο αυτήν το πλαίσιο που δημιουργεί ο Κρόνος από τον Υδροχό, γιατί ο Κρόνος από τον Υδροχό δεν φεύγει το 22, θα μείνει μέχρι το Μάρτιο του 23 και αυτός. Άρα είναι μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με ευθύνες, έχει να κάνει με υποχρεώσεις, έχει να κάνει με πράγματα που αφορούν την καριέρα, φιλοδοξίες. Θα είστε εξίσου φιλόδοξοι και μέσα στην καινούρια χρονιά, αλλά αυτήν τη φορά θα έχετε και κάποιες βοήθειες από συνεργάτες, από τον κοινωνικό σας κύκλο, από το φιλικό σας κύκλο, που θα μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα σχέδιά σας και τους στόχους σας, άρα θα μπορέσετε πιο εύκολα να τα πραγματοποιήσετε. Θα εκμεταλλευτείτε το διάστημα μέχρι το Μάιο, γιατί αυτό είναι πιο δυνατό. Θα προσέξετε πάρα πολύ με τα οικονομικά, μολονότι είναι μια χρονιά που μπορεί να αυξήσει τα έσοδά σας, επειδή θα έχουμε τον Άρη στους Διδύμους, άρα μέσα στον τομέα των οικονομικών σας για αρκετούς μήνες, αυτό σημαίνει και πολλά έξοδα. Τα έξοδα αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι μπορεί να είναι και για καλό έξοδα, έτσι. Όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, ξοδεύεις, αλλά για καλό το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Ναι, μεν λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν έξοδα, αλλά θα πρέπει να είστε εσείς λίγο πιο πειθαρχημένοι σε αυτά. Το πιο σημαντικό από όλα, το ότι μπαίνει ο βόρειος δεσμός στο ζώδιό σας, οι εκλήψεις που λέγαμε, το κάρμα στο δικό σας ζώδιο, τι δείχνει? Δείχνει ότι παρουσιάζεται προς τα έξω έναν καινούργιο εαυτό, ένα διαφορετικό εαυτό
Και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Και επειδή είστε και από τα ζώδια γενικώς που δύσκολα ξεκουνάνε και δεν θέλουν αλλαγές, νομίζω ότι οι αλλαγές μόνο σε καλό μπορεί να σας βγουν, οπότε μην τις φοβάστε και ίσα ίσα να τις εγκαινιάσετε μόνοι σας. Πάμε να δούμε διδύμους. Το 2022 έρχεται με φιλοδοξίες στα επαγγελματικά, έρχεται με ευκαιρίες για μια προαγωγή, για μια δική σας δουλειά, για να αποκτήσετε περισσότερη φήμη σε αυτό που κάνετε, στον τομέα που δραστηριοποιείστε. Σε κάθε περίπτωση, αν ψάχνετε μια χρονιά που θα σας ανεβάσει σε επίπεδο επαγγελματικό, είναι το 2022 και νομίζω ότι σε όποιο δεκαήμερο και αν ανήκετε και αν εκπροσωπείτε, μπορεί να έχετε στην διάρκεια αυτής της χρονιάς ευκαιρίες ακριβώς για να φανεί περισσότερο η δουλειά σας και να κάνετε κινήσεις καριέρας. Εδώ δεν μιλάμε για την καθημερινότητα της δουλειάς, μιλάμε ξεκάθαρα για κινήσεις πιο σημαντικές που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική σας κατεύθυνση και την καριέρα στη ζωή σας. Δεν είναι μια χρονιά που θα έλεγα ότι είναι χαλαρή, δηλαδή δεν είναι ότι το 22 αράζεται. Ούτως ή άλλως, αν έχεις και βλέψεις για να κάνεις κάτι σημαντικό στην καριέρα σου, σαφώς δεν αράζεις. Ο Άρης θα είναι για πολύ καιρό στο δικό σας ζώδιο. Από τις 20 Αυγούστου μέχρι το Μάρτιο του 23. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη μια πλευρά θα είστε πιο δραστήριοι, πιο ενεργητικοί, δεν θα αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους, θα θέλετε να τα φτιάξετε εσείς όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Από την άλλη πλευρά δεν πάβει να έχει άγχος, δεν πάβει να έχει στρες, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και ειδικά το δίμηνο που θα είναι ανάβρωμος, το φθινόπωρο, μετά από τις 30 Οκτωβρίου και μετά θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να είστε προσεκτικοί και στις σχέσεις πάρα πολύ. Θα έχετε πολλά ξεκαθαρίσματα εκεί, αλλά και σε θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης. Προτεραιότητα για όλους, για όλα τα ζώδια, είναι η υγεία μας. Έτσι, αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Αυτή θα είναι η προτεραιότητά σας και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Ενδιαφέρουσα χρονιά, με ευκαιρίες, αλλά έχει και μία τσίτα. Έχει και ένα μεγαλύτερο στρεσάρισμα. Πάμε να δούμε καρκίνους. Για τους καρκίνους, ευχάριστα τα νέα, ουσιαστικά το ότι πέρασε μάλλον ήδη ο Δίας ο Συχθής, είπαμε ότι θα ανοίξει τους ορίζοντές σας και τους πνευματικούς και τους ταξιδιωτικούς. Θα μπορέσετε ίσως να ταξιδέψετε περισσότερο. Κάποιοι μπορεί να έχετε και επαφές για επαγγελματικούς λόγους με ξένους εξωτερικό. Κάποιοι μπορεί για σπουδές να το κάνετε αυτό. Κάποιοι μπορεί να θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό έξω. Ή μπορεί να είστε σε μια φάση που μπορεί να δίνετε εξετάσεις. Έχετε περισσότερες πιθανότητες τέλος πάντων να τα πάτε καλά. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σπουδές και με τα νέα επιχειρηματικά σας σχέδια. Μια χρονιά που γενικά θα τονώσει περισσότερο την αυτοπεποίθησή σας, θα σας δώσει περισσότερους λόγους και να χαμογελάσετε και να αισιοδοξήσετε. Το καλοκαίρι που θα μπει ο Δίας στον Κριό έχει να κάνει πολύ με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες σας. Νομίζω ότι εκεί μπορεί πραγματικά, ειδικά το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου, να απογειωθείτε επαγγελματικά, να σκάσουν δηλαδή πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες από 11 Μαΐου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ο Άρης στους Διδύμους, αυτό είναι ένα αγκαθάκι μες στη χρονιά, από τις 20 Αυγούστου και είπαμε μέχρι το Μάρτιο του 23, επειδή είναι μέσα σε ένα τομέα που έχει παρασκήνιο πολύ. Και έχει επίσης να κάνει πάρα πολύ και με στρες, έχει να κάνει με ψυχολογικούς παράγοντες και με θέματα που αφορούν υγεία και φυσική κατάσταση, λέει πως από τις 20 Αυγούστου και μετά, σαφώς και θα πρέπει να είστε προτεραιότητά σας εσείς οι ίδιοι και να κάνετε όλα όσα πρέπει και για να χαλαρώνετε και για να περιποιήσετε τον εαυτό σας και κυρίως να έχετε, πώς το λένε, να είστε και σε φόρμα και να έχετε και καλή υγεία. Για να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά που θα είναι αρκετά μες στη χρονιά, δηλαδή δεν είναι μια χρονιά χαλαρή που ξεκουράζεστε, αντιφέτως είναι μια χρονιά που πατάτε γκάζι και πάτε μπροστά. Όλο αυτό έχει κούραση. Θα πρέπει λοιπόν να μπορείτε να το υποστηρίξετε κιόλας. Πάμε να δούμε λιοντάρια. Για τους λέοντες, είναι μια χρονιά που ο Κρόνος εξακολουθεί να είναι απέναντί σας, σαφώς και ο Ουρανός σε τετράγωνο. Οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο θα νιώσετε ταυτόχρονα την πίεση αυτή και από τον Ουρανό και από τον Κρόνο. Άρα για σας μπορεί να υπάρχουν πιο σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας μέσα αυτή τη χρονιά και οι εκλήψεις εκεί παραπέμπουν σε αλλαγές. Είναι αυτές οι αλλαγές που έρχονται λίγο απότομα, που ίσως δεν τις έχει σχεδιάσει, εκεί που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι κακές αλλαγές, αλλά είναι αυτές που είναι ουρανοκατέβατες. Άρα
Όταν είσαι σταθερό ζώδιο, νιώθεις λίγο να σου τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Και αυτό μπορεί να σας ζορίσει λίγο. Όμως, υπάρχει ένα διάστημα μέσα σε αυτή τη χρονιά, το διάστημα που θα είναι ο Δίας στον Κριό, από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, το οποίο είναι πραγματικά πολύ θετικό για το δικό σας ζώδιο. Θα σας βοηθήσει δηλαδή να ανακτήσετε λίγο την αισιοδοξία σας, να κάνετε καινούργια πλάνα και σχέδια για το μέλλον και επίσης θα δεχτείτε και από τους ανθρώπους που είναι γύρω σας μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Ο Δίας ως Ιχθύς βοηθά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά, λίγο περισσότερο, αλλά θεωρώ την επιρροή του Δία από τον Κριό πολύ πιο ουσιαστική για το δικό σας ζώδιο, γιατί είναι ένα ζώδιο της φωτιάς, έτσι. Άρα σας ταιριάζει πιο πολύ. Οι εκλήψεις είπαμε ότι φέρουν αλλαγές, είτε στο σπίτι, μπορεί να μετακομίσετε. Δεν είναι απαραίτητα να είναι ένα κακό σενάριο η αλλαγή. Μπορεί να αλλάξετε δουλειά, μπορεί να αλλάξετε τόπο που μένετε, τόπο που δουλεύετε. Γενικά έχει τέτοια σενάρια και βέβαια πάντα οι σχέσεις και σε αυτήν τη χρονιά δεν σταματούν να είναι η προτεραιότητά σας. Εκεί είναι η μεγαλύτερη έμφαση, γιατί είναι ο Κρόνος εκεί, μέσα στον τομέα των σχέσεων. Άρα είστε σε μία περίοδο που ξεκαθαρίζετε πράγματα. Καταλαβαίνετε ποιος κάνει να είναι στο πλευρό σας και ποιος μπορεί να είναι πολύ λίγος ή μπορεί απλά να είναι όχι ο άνθρωπος που θα θέλατε στην πραγματικότητα να έχετε δίπλα σας. Αυτά για τα λιοντάρια. Πάμε να δούμε ζυγούς, συγγνώμη, παρθένους. Παιδιά, εντωμεταξύ, okay. Εγώ έχω κάνει κάτι λάθος εδώ, τέλεια. Λοιπόν, για τους παρθένους, έχω πάθει τώρα κοκομπλόκο. Γιατί αυτό που είπαμε νομίζω για τα λιοντάρια έχει να κάνει με τα λιοντάρια. Με τα λιοντάρια, ναι. Ωραία. Στους παρθένους κάτι με τον τίτλο έχω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε τον τίτλο, να τον βγάλουμε. Ναι, δεν έχει να κάνει με ψυχραιμία. Έχει να κάνει, μπορεί να έχω κάνει εγώ λάθος, γι' αυτό λέω. Ναι. Ήταν πολλά τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με το ότι είναι η έμφαση της χρονιάς στις διαπροσωπικές σχέσεις, στον τομέα των συνεργασιών και στον τομέα του γάμου. Δηλαδή, οι πιο σημαντικές σας σχέσεις είναι αυτές που θα σας απασχολήσουν μέσα στη νέα χρονιά και εκεί που μπορεί να έρθουν τα δώρα του Δία από το ζώδιο των Ιχθύων. Δηλαδή, είναι μια χρονιά που ναι, μπορεί να έρθει ένας μεγάλος έρωτας. Μπορεί να είναι μια χρονιά που κάνετε το βήμα παρακάτω με την ήδη υπάρχουσα σχέση σας και μπορεί να παντρευτείτε, να συμβιώσετε, να αποκτήσετε έναν απόγονο. Ωραία. Έχει και ωραία στοιχεία. Αν ήσασταν σε ένα γάμο ο οποίος ήταν λίγο άτονος τον τελευταίο καιρό, είναι μια καλή χρονιά για να συσφίξετε τη σχέση σας, να έρθετε πιο κοντά, να αναθερμάνετε αυτό το γάμο. Άρα λοιπόν έχει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο που αφορά σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες. Μπορεί να σας προτείνω μια εξαιρετική συνεργασία μέσα σε αυτή τη χρονιά επαγγελματικά. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό είναι και μια χρονιά που ειδικά από το Μάιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μπορεί να έχει κάτι θετικό και στον οικονομικό τομέα. Δηλαδή μπορεί να βγουν χρήματα εκεί, είτε από επενδύσεις, είτε από συνεργασίες, είτε γιατί μπορεί να έχει πάει, αν έχετε κοινό πορτοφόλι με τον σύντροφό σας και εκείνος καλύτερα, άρα τονώνεται το εισόδημα, το οικογενειακό. Γενικότερα και τα οικονομικά λοιπόν πολύ δυνατά θα παίξουν μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά. Οι εκλήψεις σταματούν να είναι πιεστικές. Αυτό που θέλει προσοχή τώρα είναι από τις 20 Αυγούστου μέχρι το Μάρτιο του 23 που ο Άρης θα είναι στους διδύμους. Άρα μέσα σε έναν τομέα αρκετά απαιτητικό που έχει να κάνει με την καριέρα, που σημαίνει αυτό τι, ότι γίνεστε πιο φιλόδοξοι, δραστηριοποιήστε περισσότερο, ενεργοποιήστε γενικότερα πιο πολύ στο κομμάτι της καριέρας, αλλά την περίοδο που θα είναι ανάβρωμος ο Άρης από τις 30 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος της χρονιάς, πάει μέχρι τον Ιανουάριο του 23, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις σχέσεις με ανωτέρους, προϊσταμένους, ανθρώπους που μπορεί να έχουν λόγο για τη δουλειά σας, γιατί πολύ πιο εύκολα μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή και ρήξεις. Πάμε να δούμε ζυγούς. Το 2022 υπόσχεται σε πολλά επίπεδα εύνοιες. Αρχικά με το Δία στους Ιχθύς θα μπορέσετε και στην πρώτη του περίοδο μέχρι το Μάιο και στη δεύτερη που είναι εκείνο το δίμηνο από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα μπορέσετε να τονώσετε κάπως περισσότερο τις σχέσεις με συνεργάτες, συναδέλφους, να τονώσετε επίσης το κομμάτι της παραγωγικότητας, να είστε πιο παραγωγικοί στη δουλειά. Όμως,
το 2022 μπαίνει με έναν παράγοντα μεγαλύτερης δυσκολίας και αυτό είναι η Αφροδίτη στον Αιγόκερο, η ανάδρομη πορεία της μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, μετά ο Άρης που θα είναι και αυτό στον Αιγόκερο και γενικώς μέχρι τις αρχές Μαρτίου όλα τα παρονμητικά ζώδια, Κρυής, Γη, Αιγόκερη και Καρκίνη, ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια. Το ξεκίνημα λοιπόν, το πρώτο δίμηνο, δεν είναι από αυτά που σας χαρίζονται. Θα πρέπει δηλαδή να κουραστείτε περισσότερο για να έχετε το αποτέλεσμα που σε άλλες περιόδους μπορεί να μην χρειαζόταν τόσο σκόπος για να έρθει. Και οικονομικά αυτό, και επαγγελματικά, και σε ό,τι έχει να κάνει και με τις σχέσεις σας. Η έμφαση θα είναι για τους ζυγούς στον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας, μέχρι το Μάρτι. Και μέχρι εκεί μπορούν να παίξουν πάρα πολλά σενάρια. Ένα πολύ ωραίο διάστημα για σας ξεκινά από τις 11 Μαΐου και εκτείνεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που θα είναι ο Δίας στον Κριό. Ένα φανταστικό διάστημα για να ανοίξετε τον κύκλο σας, για να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, να ερωτευτείτε αν είστε μόνοι, μόνες, να προχωρήσετε στη σχέση παρακάτω, πιθανώς και με ένα γάμο ακόμα ή μία συμβίωση, ή αν θέλετε να αποκτήσετε έναν απόγονο. Είναι ένα πολύ ωραίο διάστημα αυτό. Πολύ σημαντικό ότι ο Άρης από τους Διδύμους θα σας αβαντάρει από τις 20 Αυγούστου και μετά. Είναι σε μια πολύ φιλική θέση προς το ζώδιό σας, ώστε να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και επαγγελματικά και σε επίπεδο σπουδών. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Άντε, ναι. Λοιπόν, έχεις πολλά ενδιαφέροντα εσύ. Εγώ έχω Σκορπιούς. Και στο σπίτι. Έχεις το σπίτι. Περιμένω, θα γίνει στο σπίτι μου. Έχεις σπίτι, έχεις τη δουλειά. Παντού. Παντού. Είναι πάνω αυτό. Λοιπόν, πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε Σκορπιούς, λοιπόν. Η χρονιά αυτή φέρνει θετικές προοπτικές στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή, που έχει να κάνει με τον έρωτα, τις ερωτικές σχέσεις, τις γνωριμίες, αν είστε μόνοι, μόνες, με τους απογόνους, με τα παιδιά, αν είστε στη φάση που επιθυμείτε να αποκτήσετε έναν απόγονο ή έναν ακόμη απόγονο. Είναι μια διασκεδαστική επίσης χρονιά σε στιγμές της, έτσι, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο Δίας, είναι και άλλοι πλανήτες που παίζουν μπάλα εδώ. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη χρονιά μπορείτε πιο εύκολα και να πάρετε χαρές από την προσωπική σας ζωή, αλλά ακόμα να βρείτε και πράγματα τα οποία μπορεί να σας ενθουσιάσουν. Μπορεί να είναι καινούριο χόμπι, να είναι ένα καινούριο σπορ, να είναι κάτι που θα κάνετε επαγγελματικά και σας δίνει χαρά όταν το κάνετε. Λοιπόν, ένα κομμάτι του είναι αυτό και σχετίζεται με το Δίας σου Συχθείς. Όταν θα περάσει ο Δίας στον Κριό από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 28 Οκτωβρίου, είναι ένα διάστημα που θα σας απασχολήσουν περισσότερο επαγγελματικά θέματα. Εκεί μπορεί να παίξουν και αρκετές αλλαγές. Ο τομέας των αλλαγών, μάλλον όχι, λάθος, ο τομέας που μπορεί να έχει αλλαγές σε εσάς, έχει να κάνει πάρα πολύ και με σχέσεις και με συνεργασίες. Δηλαδή, επειδή θα είναι η εκλήψη στο ζώδιό σας και στο απέναντι του Ταύρου, αρκετές σχέσεις μπορεί να δοκιμαστούν. Σχέσεις εννοώ, όχι ένας δεσμός, ένα φλερτ, εννοώ ένας γάμος. Μία σχέση που μπορεί να είναι μακροχρόνια. Μία συνεργασία επίσης. Μπαίνουν, πώς το λένε, κάτω από την επιρροή των εκλήψεων αυτοί οι τομείς. Άρα μπορεί να έχετε αλλαγές σε βασικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Αυτό όμως εγώ δεν το λέω κακό. Για να φύγει κάποιος όταν έχουμε εκλήψεις σημαίνει ότι απλά έπρεπε να έχει φύγει εδώ και καιρό. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Άρα είναι για καλό και μόνο. Έτσι. Και έτσι πρέπει να το δείτε κι εσείς. Η πίεση, οι ευθύνες, κούραση και όλα αυτά, ναι, Κρόνος στον υβροχό. Παραμένει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι μια ανάλαφρη χρονιά, έτσι, που είστε ξεκούραστοι. Για ό,τι κάνετε υπάρχει μεγαλύτερο σκόπος. Πάμε να δούμε τοξότες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, από πού να το πιάσω. Από το Μάιο και μετά. Λοιπόν, από το Μάιο και μετά θα ήθελα κι εγώ. Λοιπόν, να κοιμηθούμε τώρα, πέσουμε σε μια χειμερή ανάρκη. Τοξότες, θα ξυπνήσουμε 11 Μαΐου. Λοιπόν, για τους τοξότες είναι μια χρονιά καταρχάς το ότι φεύγουν οι δεσμοί της Σελήνης από το ζώδιό μας και το απέναντι των διδύμων, είναι πάρα πολύ θετικό. Τέλειο. Λοιπόν, γιατί σε εμάς ήταν ο νότιος δεσμός που είχε περισσότερα ζόρια σε σχέση με αυτό που γινόταν με τους διδύμους. Λοιπόν, είναι μια χρονιά που μπορεί να φέρει θεαματικές αλλαγές και στην προσωπική σας ζωή. Είπαμε το διάστημα που θα μπει ο Δίας στον Κριό
Εκεί από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 28 Οκτωβρίου είναι ένα πολύ ωραίο διάστημα. Μπορεί να σας φέρει σε επίπεδο ερωτικό καινούρια έτσι, πράγματα, καινούργιες δωρημίες, ανθρώπους που μπορεί να σας ενθουσιάσουν. Προσέξτε λίγο δεσμευμένοι, γιατί μπορεί να είναι και πολλοί πειρασμοί σε αυτό το διάστημα. Έτσι, Δίας είναι αυτός. Μπορεί να σας φέρει επίσης την απόκτηση ενός απογόνου, αν είναι μέσα στα σχέδιά σας και το επιθυμείτε πάρα πολύ. Ο Δίας πριν στους Ιχθύες και μέχρι το Μάιο και μετά από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο έχει να κάνει με το σπίτι, τα λέγαμε προχθές, σπίτι, οικογένεια. Μπορεί να φέρει και αλλαγές στον τόπο που μένετε, μπορεί να μια μετακόμιση, μια επισκευή, μια αγορά. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια. Καινούρια ξεκινήματα φέρνει αυτή εδώ πέρα η χρονιά. Και με κάποιο τρόπο νομίζω ότι θα βοηθήσει τέλος πάντων να την κλείσετε. Μολονότι θα είναι ο Άρης στους διδύμους και θα είναι για πολλούς μήνες, άρα θα έχει και αρκετό ανταγωνισμό, αρκετή πίεση και στις σχέσεις. Θεωρώ ότι θα κλείσει με ένα πιο θετικό πρόσημο, τουλάχιστον σε σχέση με το 21. Πάμε να δούμε εγώκερους. Για τους εγώκερους, σαφώς θα ανοίξουν οι οριζοντές σας και σε επίπεδο επαγγελματικό μπορεί να αναγνωριστεί η δουλειά που κάνετε. Αν κάνετε και επαγγέλματα που σχετίζονται με επικοινωνία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, με τις μετακινήσεις, με όλα αυτά τα, έτσι, με όλα αυτά τα επαγγέλματα, θα είναι μια καλή χρονιά για εσάς. Την περίοδο που θα είναι ο Δίας στον κρυό το καλοκαίρι, μπορείτε να συσφίξετε σχέσεις με την οικογένειά σας, μπορεί να κάνετε αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και την οικογένεια. Απλά το 22, το ξεκίνημά του είναι αρκετά πιο, ας πούμε, έντονο. Και λίγο δύσκολο, απαιτητικό. Γιατί είναι πολλοί πλανήτες στο δικό σας ζώδιο. Είναι και η ανάβρωμη Αφροδίτη, κάνει και αυτές τις όψεις με τον Πλούτονα. Είναι και ο Άρης που θα μπει από 24 Γενάρη και θα μείνει μέχρι αρχές Μαρτίου. Άρα, μέχρι τις 6 Μαρτίου, προχωράτε σε ένα τοπίο που έχει εμπόδια. Δεν είναι δηλαδή αυτό το εύκολο να κάνετε έτσι μια πολύ δυναμική εκκίνηση σε ένα εύκολο τοπίο. Δυναμική εκκίνηση μπορείτε να κάνετε, αλλά θα υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα σας ζορίζουν. Στην πορεία όμως εξομαλύνετε πάρα πολύ. Γι' αυτό μην βιαστείτε να κρίνετε την καινούργια χρονιά από το πρώτο της δίμηνο. Θα την αδικήσετε και θα το δείτε στην πορεία αυτό που σας λέω. Πάμε να δούμε υδροχώους. Για τους υδροχώους είναι μια χρονιά που... Ναι, θα μείνει ο Κρόνος ακόμη ένα χρόνο και κάτι μήνες μέχρι το Μάρτι του 23 στο ζώδιό σας. Θα το καταλάβετε περισσότερο η γεννημένη δεύτερο-τρίτο δεκαήμερο. Εσείς δηλαδή θα είστε πιο πιεσμένοι μέσα σε αυτή τη χρονιά και το πίεση δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό. Έχω ξαναεξηγήσει ότι πίεση μπορεί να εννοούμε το ότι αναλαμβάνω πιο πολλές υποχρεώσεις στη δουλειά μου. Πήρα μια προαγωγή και για να δικαιολογήσω τα μισθά μου πρέπει να μένω μέρα νύχτα. Πίεση είναι και καλό σας κάνει, αλλά δεν έχετε ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθείτε με άλλα πράγματα. Θέλω να αποκτήσω έναν απόγονο. Πίεση είναι και αυτό. Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, αλλά πόσες ώρες θα κοιμάστε. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και τα ωραία σενάρια έχουν δυσκολίες. Ο Κρόνος λοιπόν λέει τι, ότι οριμάζεται, παίρνετε μαθήματα, γίνεστε πιο σοφοί με ό,τι συμβαίνει. Το θέτω έτσι λίγο κομψά. Λοιπόν, τη στιγμή που φεύγει ο Κρόνος αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ έχουμε οριμάσει. Τη στιγμή που είναι ο Κρόνος, στο ζώδιό μας τα βλέπουμε όλα πιεστικά. Θα το δείτε όμως, γιατί δεν θα αργήσει να έρθει και αυτό το τέλος. Καλύτερα οικονομικά μες τη χρονιά, υπόσχεται ο Δίας. Θα προσέξετε φυσικά το πώς θα διαχειρίζεστε, έτσι, γιατί είναι μεταβλητό ζώδιο στους Ιχθύες, άρα μπορεί να υπάρχουν και ταυτόχρονα και πολλά έξοδα ή να δημιουργείτε εσείς πολλά έξοδα. Λοιπόν, καλύτερη επικοινωνία από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο με το Δία στον Κρυό και περισσότερες επιτυχίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα των σπουδών, αν είστε σε φάση που θέλετε να μπείτε σε μια σχολή ή αν θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό ή να μάθετε κάτι, να κάνετε ένα σεμινάριο ή οτιδήποτε μπορεί να προσθέσει γνώση στο βιογραφικό σας. Ο Άρης από τους Διδύμους σε πολύ αβανταδόρικη θέση από 20 Αυγούστου μέχρι το Μάρτι του 23. Φέρνει έτσι αναζωογονή τις ερωτικές σχέσεις, την ερωτική σας διάθεση. Φέρνει και κάποια διλήμματα εκεί, από την Κική και την Κοκόπια να διαλέξω.
Κάντε παιχνίδι, υδροχόοι μου, ειδικά η αδέσμευτη. Μια χαρά μπορεί να σας πάει όλο αυτό το πράγμα και δίνει και έμφαση περισσότερο στον τομέα που έχει να κάνει με τα παιδιά. Αλλαγές, φυσικά, εκλήψεις είναι αυτές, επηρεάζουν οικογένεια, επηρεάζουν και δουλειά. Κάποιοι μπορεί να έχετε μια χωροταξική αλλαγή, είτε την άνοιξη, είτε το φθινόπωρο. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείς, που είναι μια χρονιά που τα αλλάζει όλα, γιατί είναι ο Δίας στο ζώδιό σας. Εδώ τώρα, επειδή θέλω έτσι να καταλάβετε ακριβώς τι είναι ο Δίας. Ο Δίας είναι ο σπόρος. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Μην περιμένετε ότι θα πέσει μέσα στη χρονιά αυτή το μάνα εξ ουρανού. Είναι η χρονιά που ρίχνει το σπόρο. Σπέρνεις, για να, μπράβο, για να έρθει ακριβώς να θερήσει αργότερα. Και το έχω πει πολλές φορές ότι όταν μπαίνει ο Δίας στο ζώδιό μας, γινόμαστε πολύ ανήσυχοι. Δεν ευχαριστιόμαστε. Θέλουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, θα προσέξετε μέσα σε αυτό το τοπίο του θέλω αλλαγές, θέλω να κάνω άλλα πράγματα, θα προσέξετε, μην χαλάσετε καταστάσεις και σχέσεις, οι οποίες μην τις θεωρήσετε δεδομένες ή πιστέψετε ότι υπάρχει κάτι άλλο για μένα στη γωνία και πετάξετε κάτι το οποίο αξίζει στη ζωή σας. Αυτό θέλει προσοχή. Από εκεί και έπειτα, ναι, ο Δίας θα βοηθήσει να ανοίξετε τους ορίζοντές σας. Είτε επαγγελματικά, είτε σε επίπεδο σπουδών, είτε στην προσωπική σας ζωή. Μπορεί να φέρει καινούριες γνωριμίες, μπορεί να φέρει έναν απόγονο, ένα γάμο. Ό,τι, όποιο και αν είναι το δικό σας όνειρο, με λίγη δουλειά και αρκετή τύχη αυτήν την χρονιά, μπορεί πιο εύκολα να πραγματοποιηθεί. Τις καλοκαιρινούς μήνες, από Μάιο μέχρι Οκτώβρη, μπορεί να δείτε και μια αύξηση στα οικονομικά σας όταν ο Δίας μπει στον Κριό. Όμως, ξαναλέω, μερικές φορές η διέλευση του Δία θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι επειδή μπήκε ο Δίας στο ζώδιό τους, όλα λύνονται και όλα γίνονται εύκολα και όλα είναι φανταστικά. Όχι, ο Δίας σε οδηγεί σε ένα μονοπάτι καινούριο. Είναι μια χρονιά να σπείρετε το καινούριο για να το θερήσετε τα επόμενα χρόνια. Αυτά. Τέλεια, ωραία, παιδιά. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να έχουμε μια πολύ, πολύ καλή, πιο τυχερή χρονιά. Κάρη, Παναγία. Να έχουμε υγεία και να μην έχουμε απώλειες, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άσημου, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και θα πούμε του χρόνου. Ναι. Πρώτο Θεό. Ναι. Με υγεία. Λοιπόν, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, η εταιρεία Festina μας παραχώρησε ένα υπέροχο γυναικείο ρολόι και εμείς σας το κάνουμε δώρο. Ένα τηλεθεατής θα κερδίσει αυτό το υπέροχο γυναικείο επίχρυσο ρολόι με επίχρυσο ατσάλινο λαστιχωτό μπρασελέ Fixo Flex, με σαμπανή πλάκα, πλάκα καντράν, με ίντεξ και διάμετρο κάσας 27 mm, είναι αδιάβροχο για 3 ατμόσφαιρες. Στο Breakfast at Star στο Instagram, Breakfast at Star Official, μπαίνετε, ακολουθείτε τα βήματα, κάνετε follow τη Festina Group Ελλάς βεβαίως και ένας τηλεθεατής θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο λίγο πριν το 2022. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Festina για αυτό το υπέροχο δώρο που θα κάνει έναν τηλεθεατή και μια τηλεθεάτρια εξαιρετικά χαρούμενο σήμερα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί. Γιατί, παιδιά, χορεύουμε. Χορεύουμε στο... Santa baby, sleep a symbol under the tree for me. Been enough a good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, sleep a symbol under the tree for me. Baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I'll be just as good. Just to check off my Christmas list.
Santa baby, sleep a saver under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. So hurry down the chimney tonight. So hurry down the chimney tonight. Καλιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα. Μήνες τώρα, νύχτα μέρα. Σε σκέφτομαι και πάω να τρελάθω. Καρδιά μου χρόνο σαν νερά. Τρέχει πίσω, γυρισμό δεν έχει. Κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Γι' αυτό και μην αργείς, έλα μέσα σκοντά μου. Κι άλλο μόνη μη μ' αφήνεις, καρδιά μου. Χριστούγεννα που να φτάνουν και τα κλάματα με πιάνουν που δεν μπορώ μαζί σου να είμαι εγώ. Βλέπω τον Άι Βασίλη να μου χαμογελάει και λήψη σου δυο φορές με πονάει. Χριστούγεννα θα πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου. Μόνο εσένα έχω μωρό μου στο πλευρό μου, αγκαλιά μου. Ναι, Χριστούγεννα θα πάλι, μα είσαι πάλι. Έλα κοντά, έλα κοντά. Η Κιάννα, η ανερχόμενη pop star με υπέροχα δίσκο πάρτι. Παιδιά μου, φύγανε αυτά εδώ. Εγώ. Καλή, πώς χορεύετε και τραγουδάτε. Θα σε όλα γι' αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσα να σου πω πάντως και ένα πολύ ωραία διασκευή που είσαι πριν από λίγο. Για πες. Κιάννα. Μου το είπε πριν. Κιάννα, λοιπόν. Κιάννα μου, θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε. Θα περάσουμε σούπερ. Αλλά πριν από αυτό, ξέρεις και εμείς εδώ που μας βλέπεις, δεν είμαστε τίποτα άσχετοι. Τραγουδάμε. Τραγουδάμε. Παιδιά, πολύ καλά κάνετε, τέλεια. Βεβαίως, στο μπάνιο ειδικά πάρα πολύ και εσύ τώρα. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλοι. Θα μας βαθμολογήσεις. Τέλεια. Θα βαθμολογήσεις τις ικανότητες τραγουδιστικές. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Γιατί έχουμε και τις ρακέτες οι οποίες θα σηκώνεις τη βαθμολογία και θα μας δώσεις. Το αγαπημένο μου. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι το μοναδικό που θα βάζεις σε μένα. Μπράβο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα είμαι δίκαιη, παιδιά. Μόνο. Και πάρα πολύ αντικειμενική, εντάξει. Αντικειμενική και μερόλη. Ξεκινάμε ένα υπέροχο καραόκι στο πρέγκο. Λοιπόν, πρώτη ξεκινάει η Ελίνα. Ελίνα. Έλα, Ελίνα. Δώστα όλα. Κοίτα, από σκηνική παρουσία μπαίνουμε πολύ αποφασιστικό τα μέσα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός. Ως. Και πόσο. Έλα, δώστο. Πόσο. Πάμε. Αχ, έχω άγχος. Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω το γαλάζιο που υπάρχει στο κι ωκεάνο. Ένα ουράνιο τόξο μετά τη βροχή δίνεις χρώμα στη δική μου ζωή. Αν φιλήσω τα χείλη σου θα ονειρευτώ ένα κόσμο μαζί σου είναι αρκετό. Να ξυπνάμε μαζί αγκαλιά το πρωί. Χαμογέλα μου δίνει ζωή, ναι! Κοντά μου είσαι, ο χτύπος καρδιά μου. Πόσο πολύ σ' αγαπάω. Πόσο μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι. Με μια καλή μέρα ήρθες και ζω τον όνειρό μου.
Υπέροχη στο ρεφρέν, έδωσες κορώνα. Ναι. Έδωσες κορώνα. Θα σου πω την κορώνα. Καλέ, την έδωσε η κοπέλα, δεν ακούω εγώ. Παιδιά, δεν θέλω κορώνες εδώ. Δεν θέλω εδώ κορώνες. Δεν σε χτύπησε. Λοιπόν, ακούστε, ήμουν πάρα πολύ στις ψηλές. Καλή ήσυχη. Ήσουν πολύ καλή στις ψηλές, άνοιξες πολύ σωστά, άνοιξε ωραία και είχε αυτοπεποίθηση. Εντάξει, είναι και χρονιάρες μέρες, θα σου βάλω 10. Τριανταμία του μηνός! Γιώργο! Καλά αρχίσαμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο, δώστε. Ο πύχης έχει ανέβει. Πάμε. Δώστε όλα. Κατευθείαν με την πρώτη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Δώσε, πάμε. Πάμε, πάμε. Να δω κορμάκια να λυκνίζονται. Πάμε να το σπάσω. Παραμε... Α, με μια κοκκινή κλωστή. Και ο ερώτας στο παραθύν θέλει πάντα μαζί, ζούμε μαζί. Πάμε λίγο. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Έλα, έλα, να. Και το κορμί μου σε ζητά, τα, τα, τα. Από μια τυχερή βαρδίκαμε. Ίσως ως τέλος να ερωτεύτηκαμε. Εσύ θα χάσεις αν με χάσεις. Μάθε το και τότε... Και το μάθε το. Τι πάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Και το κορμί μου ζητά, τα, 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 τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά, τα, τα, τα. Τι πάει η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Βασανιστείτε! Είσαι μοναδικός! Γιώργο μου, πολύ ωραίο το σακάκι σου! Είναι συγκλό. Και γραβάτα. Και γραβάτα σε συγκλό. Παπουτσάκι. Λυπής υπέροχος όλος. Το κερδίζεις πάρα πολύ στην εμφάνιση. Εντάξει, είχαμε κάτι θεματάκια χάρηκα, με τους χρόνους. Χάρηκα, Κιάννα μου, χάρηκα. Ναι, ναι, με τους χρόνους. Είχες όμως ευχάριστη διάθεση. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Λιγμό, δηλαδή, εγώ γονίδης, βγάζουμε λίγο αγαϊμό. Εντάξει, θα σου πω, θα είμαι υπηκής και εδώ γενικά, γιατί πιστεύω ότι σε όλα μετράει το vibe και η διάθεση. Έχουμε κι άλλους τρεις, ναι, βεβαίως. Θα σου βάλω 9. Γιώργο! Έλα, γιατί είναι ωραίο και το σακάκι, ρε εσύ, Γιώργο! Σκηνική παρουσία! Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή. Άδικο. Λοιπόν, ο Τάσος, παιδιά, ο Τάσος. Παιδιά, ακούστε. Εμένα μου είπανε να πω George Michael. Και τον έφτισα για να πω και τη Γαρμπή. Λοιπόν, και πολύ καλά, Τάσο. Μεγάλη ανατροπή. Πάμε, ναι. Έλα, Τάσο. Σαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βαριέσαι εμένα, Στράτος Τζόρτζογλου και τον εαυτό σου. Από απόψε κιόλας αλλαγές αρχίζεις, μα καθόλου εμένα δεν υπολογίζεις. Δικό σας, δικό σας, θα μελαγχολήσω. Ύστερα εγώ, ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τι ζωή θα ζω, αν δεν είσαι εδώ, μελαγχολήσω. Ύστερα εγώ, ύστερα εγώ, πως θα συνεχίσω. Τι ζωή θα ζω, αν δεν είσαι εδώ, κοίτα με που κλαίω σαν παιδί. Τους ξεσήκωσα, τους κέρδισα όλους. Είσαι εσύ, κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Δικό σας, παιδιά! Κι άλλο! Τι να πω! Το κοινό ζήτησε κι άλλο. Τι να έχω να πω εγώ τώρα. Ζήτησε τους άλλους πριν. Δεν ζήτησε. Δεν ακουδούσε και έκανες πρόζα. Τι, παιδιά. Εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος. Παιδιά, όμως, να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος
να το κλέψεις. Ναι, αλλά εγώ ούρλιαζα και πήρα 10. Τι θα πάρει ο Τάσος που δεν ούρλιαζε. Να το κάνεις λίγο απαγγελία. Ναι. Ώρα και εγώ πρέπει να κάνω. Θέλει λίγο ένα attitude, παιδιά, το τραγούδι. Θέλει λίγο υποκριτική. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν πιάσατε το βάθος της τέχνης. Ναι, 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 ισχύει. Δεν τα πάω πολύ καλά. Για πες και άνα τη βαθμολογία του Τάσου. Τη βαθμολογία του Τάσου, βεβαίως. 10. Να τα. Όχι, όχι, όχι. Τι. Έχω θέμα. Όχι, έχω θέμα, παιδιά. Εγώ ίδρωσα. Τι άρεσε, μου έχει φύγει το make-up από τον ιδρώτα. Για αφισβητούμε την επιτροπή. Δεν βάζεις λιγότερο από 10. Μπράβο, έτσι, έτσι. Και ήταν και μια πρόταση. Που εκπροσωπεί την Κετούλα τη Γαρμπή, πάλι δεν βάζεις λιγότερο από 10. Ευχαριστώ και Άννα μου. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα το παρασκήνιο εδώ. Εγώ επειδή ήρθα σήμερα πρώτη στο γραφείο, μου λέει η Hairmaster's Voice, η κυρία Ελεάνα, η αρχισυντακτριά μας. Επειδή ήρθες πρώτη, διάλεξε ποιο τραγούδι θες να πεις. Και εγώ διάλεξα... Μαντώ. Στοίχημα της. Αποφάσισες να φύγεις ένα βράδυ ξαφνικά. Σαν το κλέφτη να ξεφύγεις και δεν είπες ούτε γεια. Μα πικρά θα μετανιώσεις όταν θα σε μακριά. Τέτοια αγάπη δεν θα νιώσεις και θα με ζητάς ξανά. Στοιχηματίζω. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό εδώ λεπτό. Τώρα έχουμε σοβαρή περίπτωση. Ναι, πολύ δυνατή. Εδώ πολύ δυνατή. Πάταγες ωραία τις νότες. Μιλάμε για ένα τραγούδι τώρα που το έχει πει η Μαντώ, που είναι δύσκολο κομμάτι. Με πολύ ψηλές στον... Το δικό μου ήταν πιο δύσκολο. Φιλενάδα, θα σου βάλω 19. Μπράβο. Ανέβασε στο πίκι. Στα 20 το πήγα τώρα. Και σου 19. Ευχαριστώ. Υπέροχη. Η ώρα της Νανά. Έλα, Νανά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι δεν είναι δίκαιο, γιατί εγώ τραγουδούσα τα δικά σας και τώρα δεν έχω ανάσα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάτσε σταθερή, κάτσε σταθερή. Κάθομαι σταθερή στο τραγούδι. Ναι. Κλείνεις πρόγραμμα τώρα, έχεις καταλάβει. Κλείνω πρόγραμμα. Το αφιερώνω σε σένα, Τάσο μου, και στην Ελεάνα Τρυφίδου με αυτό το στίχο τον υπέροχο που είναι αφιερωμένο σε όλα τα αγόρια. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μία βραδιά, Θεέ μου. Μα απόψε, γλυκιά μου, θα σ' το πω καθαρά, Παναγίτσα μου, τέρμα πια τα παιχνίδια και οι αναβολές. Αφού ξέρω πως και εσύ το θες, ξεχνά τις ενοχές. Αυτά είναι πολύ χαμηλά νούμερα τώρα. Δεν βάζω τέτοια χαμηλά. Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε. Η βαθμολογία της Νανάς, γιατί οι δύο καλύτεροι θα ξαναδιαγωνιστούν. Ωραία, ωραία. Νανά μου, ήσουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά. Και αυτό το φόρεμα σου πάει καταπληκτικά. Ξεκινάμε λάθος. Θα σου βάλω ένα 9. Εντάξει. Πάλι καλά, να. Είχε vibe όμως, είχε vibe. Λοιπόν. Οπότε. Πάμε για τελικό τώρα. Σάββετ Κυρίτσι. Μπράβο. Και μου. Και σένα. Εκεία υπόθεση. Λοιπόν, θα τραγουδήσετε και δύο πιτσίνιαγκα. Μόλις ενημέρωσε το κοντρόλ ότι θα πρέπει να διαγωνιστούμε στο ίδιο τραγούδι. Okay. Το οποίο θα είναι του πιτσίνιαγκα, το τα 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 τα. Είσαστε έτοιμες. Πρέπει να τα ακούσουμε άλλη μία αυτό, οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ελίνα,
Ξεκινάω. Βεβαίως. Όπω τώρα εγώ θα αποφασίσω τον νικητή. Παιδιά, το 2021 έφυγε, λέει, από μόνο του, μας λένε το κοντρόλ. Δεν θέλει άλλο. Έχει φύγει. Δεν θέλει, τελείωσε. Λέει, μπήκε το 22, να ξέρετε. Έλα, μπορώ να παραχωρήσω την πρωτιά στην Κυρίτση, άμα θέλετε. Έλα, δεν έχω θέμα. Όχι, θα το παλέω. Δεν θέλετε. Όχι. Στόχης. Νιώστο. Και αν βοήθαμε λίγο. Παραμύθι αρχίζει δεμένο με μια κόκκινη κλωστή και ο έρωτας στο παραμύθι θέλει πάντα να ζούμε μαζί. Πάμε! Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα 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 και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Έτσι. Ελισάβετ. Ήσουν καλή. Έλα, και μετά έχουμε βαθμολογία. Εδώ δεν το ξέρω να σας πω. Δεν πειράζει. Ό,τι πιάσει, ε. Ελισάβετ, ούτε ό,τι πιάσει το μαγαζί τώρα. Έλα, σου πω δύο φορές το άκουσες. Ναι, δύο. Μπράβο. Πάμε. Να φύγει το στράτα στράτουλα τατά. Παραμύθι αρχίζει δεμένο με μια κόκκινη κλωστή κι ο έρωτας το παραμύθι θέλει πάντα να ζούμε μαζί. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα 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 και το κορμί μου σε ζητά τα τα τα. Θέλω τα βράδια μας καυτά τα τα τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Επειδή θα σε λίγο να τραγουδάς δυνατά και στο σωστό τόνο, μπράβο. Δεν σημαίνει ότι ρε παιδί όχι. Μου εμείς δεν. Όχι, εγώ το που λένε το πήγα. Πρέπει να διαλέξεις τον νικητή. Ελισάβετ ή Έλληνα. Και τα δύο από Έλληνα ξεκινάνε, ό,τι θες πάρε. Να πω κάτι, να πω κάτι. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που έγινε και στο GNTM πέρσι. Όχι. Θα το κερδίσουν. Όχι, όχι. Θα το κερδίσουν δύο. Όχι. Την παρουσιάστρια δώστε, θα σας ξανακαλέσει. Να σου πω εγώ, την Ελισάβετ ήταν καλύτερη. Όχι, όχι, την Ελίνα. Την Ελίνα πήγε το κουπλέ καλύτερα. Παιδιά, να το παραδεχτούμε τώρα. Εγώ το κουπλέ δεν το ξέρω, δεν το πήγα. Δεν μου πάρτο, το δίνω εγώ. Καλέ, εγώ θα δίνω κουπλέ. Θα πω, είπες εκπληκτικά το στοιχηματίζω. Αλλά επειδή ο τελικός ήταν σε αυτό το τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι ήταν καλύτερη η Ελίνα. Πάρτο δεκάρι, μπράβο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πάρτι της πρωτοχρονιάς εδώ στο Breakfast at Star με την Κιάννα, η οποία φέρνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από επιτυχίες δίσκο για να χορέψουμε. Αν είσαι στο σπίτι, όπου και να βρίσκεσαι, βγάλε παπούτσια και ξεκίνα το χορό. Γίνω Βραζιλιάννα με το σόμπρερο μότα. Ο καβαλιέρο μου κι ο Ντάν. Καλημέρα και χρόνια πολλά και πάλι λοιπόν. Παραμονή πρωτοχρονιά. Ζωντανά στο Breakfast at Star με την Κιάννα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
Καλώς ήρθες λοιπόν και πάλι, αλλά να πάρουμε μια, λίγο έτσι μια ανάσα, να πούμε δύο πραγματάκια για σένα. Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις, αυτή την ενέργεια που μας δίνεις και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Τι γίνεται, πώς είσαι? Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τα καλά σου λόγια. Είμαι σε μια πολύ ωραία και δημιουργική φάση σε το διάστημα που την απολαμβάνω πάρα πολύ. Ετοιμάζω την πρώτη μου δισκογραφική ολοκληρωμένη δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Είναι τώρα στα τελειώματα. Άρα έχουν βρεθεί τα τραγούδια, έχουν βρεθεί όλα. Όλα τα πάντα. Εδώ και ένα χρόνο τα ετοιμάζουμε. Είναι ταξίδι να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σε πολύ 80s vibe. Πολύ disco, επηρεασμένο από καλλιτέχνες του εξωτερικού. Και εδώ φυσικά από αγαπημένα μου παλιά κομμάτια. Μου αρέσουν γενικά πολύ τα 80s. Και τώρα, δυστυχώς, με τα νέα μέτρα, εντάξει, μας κλείσανε. Τι να κάνουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, να κάνουμε υπομονή. Θα παραμείνεις δημιουργική. Θα παραμείνω δημιουργική. Ίσως καλύτερα να προετοιμάσω και το δίσκο μου καλύτερα. Είναι και χρόνο αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Ήμουνα λοιπόν με την Άντζελα Δημητρίου και τον Χρήστο Χολίδη στο Φραντζέλικο, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, περνάμε πολύ ωραία. Γενικά είμαι σε μια πολύ ωραία φάση. Και εσύ την... πάντοτε δίσκο τραγουδούσες και έτσι πιο 80s, 90s. Γενικά, εγώ είμαι πολύ λάτρης της pop. Από μικρή, αλλά τώρα έχω επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό το στυλ, πιο συγκεκριμένα. Άλλο στυλ μουσικής έχεις τραγουδήσει ποτέ? Και πιο Latin. Ας πούμε το Mambo τώρα αυτό που ακούσαμε, ήταν μια κυκλοφορία που έκανα πέρσι το καλοκαίρι. Ήταν σε πιο Latin vibes. Έχεις δοκιμάσει εδώ να τραγουδήσεις κάτι άλλο, κάτι πιο λαϊκό? Κάτι πιο λαϊκό ακόμα όχι, αλλά το έχω στο μυαλό μου, θα έρθει και αυτό. Και η Κιάννα είχε στείλει τραγούδι για συμμετοχή στη Eurovision. Yeah. Θα ήθελες να πας Eurovision? Πάρα πολύ, το θέλω, νομίζω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή όσοι άνθρωποι με γνωρίζουν και είναι μες στη ζωή μου, ξέρουν ότι το όνειρο της Κιάννας είναι αυτό. Αλήθεια. Ναι. Μακάρι να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ευχόμαστε. Άρα εκείνα τα τρία βράδια της Eurovision, καλυφθυλωμένη και τα βλέπεις όλα. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και φέτος ήταν η πρώτη φορά που ήρθα πιο κοντά σε αυτό και είμαι χαρούμενη γιατί πιστεύω ότι θα έρθει και η ώρα που θα πάω κανονικά. Πόσο χρόνο ξεκίνησε να τραγουδάς? Ξεκίνησα να τραγουδάω στα 20 μου περίπου. Εδώ, ναι, ναι, στα 20. Ήθελες όμως ανέκαθεν να γίνεις τραγουδίστρια? Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός και το τραγούδι. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα μου ήξερα ότι θέλω να το κάνω, απλά δεν το είχα τολμήσει. Και σε μια σχολική γιορτή κάπως προέκυψε και μου δώσαν το μικρόφωνο και τραγούδισα. Χριστούγεννα ήταν μάλιστα. Δεν είχα τραγουδίσει στη σχολική γιορτή, αλλά δεν έγινε. Δεν σου δώσαν μικρόφωνο. Το πήραν πίσω. Και κάπως πήγε πολύ, πολύ φυσικά καλά. Και λέω. Και μετά πήγα στο 2 και έτσι ξεκίνησε. Στη δοκιμασία του GNTM που σε είδαμε να τραγουδάς, τραγουδούσες και αγγλικά τραγούδια. Ναι, τα αγαπώ γενικά τα ξένα κομμάτια, όπως και τα ελληνικά βέβαια. Αγαπημένο. Αγαπημένο ξένο κομμάτι. Νομίζω από Savage Garden το To The Moon and Back. Α, ωραίο. Αλήθεια, λέω. Είμαι λίγο ρομαντική ψυχή. Ωραία. Ελληνικό που θα ήθελες να κάνεις διασκευή και να το πεις. Ελληνικό που θα δεν έχεις καταφέρει ακόμα. Νομίζω ότι ό,τι έχω κάνει διασκευή, το αγαπούσα και το, γι' αυτό και το έκανα, δεν έχει μείνει και τίποτα από αυτά που θα ήθελα, δεν ξέρω. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο που βρίσκεις δυσκολία να το πάρεις το τραγούδι, να το κάνεις διασκευή, ενώ το θέλεις πολύ? Γενικά δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις διασκευές. Ναι, πρέπει να μιλήσεις με τους δημιουργούς, ανάλογα ποιος το έχει κάνει, να έρθει σε επικοινωνία, να σου δώσουν την άδεια. Το Παρασκευή βράδυ που έκανα τώρα ήταν ένα τραγούδι που το είχα στο μυαλό μου χρόνια ότι θέλω να το κάνω πάντως. Ωραία. Λοιπόν, Κιάννα μου. Είσαι έτοιμη? Είμαι να παρτάρουμε. Είμαι έτοιμη. Με σένα στο Breakfast at Star θα κάνουμε τη δική μας αλλαγή χρόνου. Πολύ χαίρομαι. Βέβαια, θα την κάνουμε κανονικά το βράδυ. Αλλά θα την αισθανθούμε και αισθανθούμε από τώρα. Θα χορέψουμε με τη δική σου τη φωνή. Με τραγούδια που έχεις επιλέξει. Με τραγούδια που εμάς κάτι μπορεί να μας θυμίζουν. Και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατές από το σπίτι φαντάζομαι θα ταξιδέψουν στις άλλες εποχές της pop μουσικής. Είναι η Κιάννα, είναι ανερχόμενη pop star. Θα μας βάλεις το κλίμα για το βράδυ σιγά σιγά σήμερα. Λοιπόν. Ναι, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Να τραγουδήσουμε, παιδιά, με την Κιάννα! Πάμε να δούμε.
Ανοίγε μωρό μου σαμπάνια, μέχρι να γίνω γάλια. Φέρε μου γεμάτα ποτήρια και κέρασε με για να ζαλιστώ. Εύκολα χατήρια δεν κάνω, μήπως νόμιζες θα φοβηθώ. Σάββατο και βγήκα για να τη βρω, ξαναγεμίσε ένα βιχιό. Έχω μάθει να ρισκάρω, να πατάω τέρμα το γκάζι. Κι αν δεν λαμπάρω δεν με νοιάζει, μια ζημιά ακόμα την πειράζει. Δεν γουστάρω να φρενάρω, θα χορέψω κι αστρακάρω. Θέλω μωρό μου στροφές να πάρω, έτσι μ' αρέσει να ζω. Κάτσε καλά, αγόρια σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, αγόρια σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Κάτσε καλά, αγόρια σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε ένα αγαπημένο κομμάτι. Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε σε αυτή τη ζωή, έτσι. Γιατί ζητάς να μιλήσουμε για μας, να μ' αγκαλιάσεις που τολμάς. Πόνεσα τόσο αυτή τη φορά, δεν κοιτώ με διαφορά. Είναι αργά να παραδέχεις ότι φταίς. Έχω πει σε μια για πάντα το θες. Τώρα πια μπορώ να κοιτάω το πέρα. Δεν θέλω κοιτάω τα μόνο μπροστά. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν θέλει πια να με κρατάει. Θέλω τι ζητάω και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Μόνο αυτό με δράει. Που σου είναι εσύ το τέλος κόπη κατά δυο. Δεν ήθελε τόσο, δεν είχες καιρό. Τώρα θα δύσκολα μου λες πως πω. Την κύψη μην την σκυρπάς. Θα το παλέψω ακόμα κι ακούραστο. Το όνειρο δεν πίνει πάντα δρόμο σωστό. Τώρα πια θα με ρεπτάθω. Το ξέρω δεν θα Pero te sepa tipo dale me di pena de que te mora que me dice te 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 Anybody could be that guy. Feel the love and
the music's high. Feel the beat from our music. Everything is fine. You got to look for a dance. And when you get the chance, you are a dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen. The New York Times or Fatal Man. Whether you're mother, whether you're brother, you stay alive, stay alive. Feel the city breaking and everybody shaking and stay alive, stay alive. Σαλισμένη απ' το χώρο με στα σύννεφα πετώ. Φωτοστέφανο φορώ και σαν τον ήλιο λάμπω. Ρίβα! Έλα να δω!
Όλοι στα ριχά αγαπούν κι αγαπιούνται. Φεύγει η ζωή σε μικρές παρενθέσεις. Έλα κι έχω στο μυαλό πονηρές διαθέσεις. Η καρδιά μου ρολόι που συνεχώς ξεκουρδίζεται. Και μ' αγάπες καινούργιες μόνο παίρνει μπροστά και μετά. Από λίγο πάθει ξανά και πάλι το ίδιο. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει, ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά μάνα. Σταματάει, ξεκινάει, ξανά μάνα. Ρολόι ξεκουρδίζεται. Πάμε για ένα μάμπο τώρα. We'll be right back.
σε νιώθω, σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω, θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πηγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλέφαρα μου να κλείνω, να με φυλάς και να σβήνω. Σου να μείνω παντοτινά. Κανένα αγάπη σημάδι ξαναπαίρνω στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει τι το νοιάζει, κλείσεις παντού. Αναπάντητες κλείσεις παντού. Αναπάντητες κλείσεις παντού. Αναπάντητες κλείσεις παντού. Χαμός, με μια J-Lo. Let's get loud. Χορεσέτε! Let's get loud. Let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud. Let's get loud. Ain't nobody gonna tell you what you gotta do. If you wanna live your life, live it all the way and don't you waste it. Every minute, every beat, breathe the love and I can feel the taste, yeah. Gotta baby my life. You gotta do it, do it your way. You gotta prove it. Mean what you say, you gotta do, do it. You gotta prove it, prove it. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta. Let's get loud. 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 Είμαστε καλοί, θα μας παίρνεις. Πολύ ενέργεια. Πολύ. Εσύ μας τη δίνεις. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Που να μην φοράγαμε και τα κούνια δηλαδή. Καλά, πολύ καλά. Χαμός. Και Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχεις. Καλή χρονιά σε όλους μας. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα, αισιόδοξη διάθεση και όλα θα έρθουν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παιδιά, μια ευχή ο καθένας μας για το 2022 που θα αλλάξει σε λιγότερο από εδώ. Μάλλον σε 12 ώρες περίπου. Ναι. Ξεκινάμε. Από το 21 θα αλλάξει, θα πει το 22, δεν ξέρω τι είπα. Ο Τάσος Μπιμπισίδης. Λοιπόν, εγώ αρχικά θέλω να πω χρόνια πολλά στην αδερφή μου που έχει γενέθλια. Πάρα πολύ να σε χαιρόμαστε. Και παιδιά, ένα είναι το σημαντικό πέρα από την υγεία. Ελευθερία σε όλους τους τομείς, να είμαστε ελεύθεροι. Νανά Ηλιοπούλου. Εγώ φυσικά θα πω πέρα από υγεία κλασικά να έχουμε χαμόγελο, να χαμογελάμε και να έχουμε μια τρέλα έτσι για να την παλεύουμε στα δύσκολα. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ελευθερία, υγεία και αγάπη. Πολύ αγάπη. Γιώργο μου. Εντάξει, φιλιά να δώσουμε στην Τζο μας, στο Σταύρο και δεν θα είναι μαζί μας με το καινούριο.
στον Παύλο που είναι μαζί μας σήμερα. Σε όλη την ομάδα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αλλά και σε όλη την ομάδα η οποία δούλεψε σήμερα, γιατί είμαστε όλοι ζωντανά εδώ για όλο αυτό που είδατε και εσείς σήμερα. Θέλω να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα, αισιοδοξία και να ξυπνήσετε το 2022 με ένα υπέροχο μοναδικό χαμόγελο και μια υπέροχη χρονιά να μας έρθει το 2022. Ελίνα μου. Παιδιά, παιδιά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία γιατί? Για να έχουμε την επιλογή να ζούμε ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Δημιουργικότητα, θα τα πούμε το Δευτέρα. Στις 3 του μήνα, ακριβώς στις 9, είναι το Breakfast at the Stars. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Για αυτή Κυριακή με ένα φιλί.